Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φυσικό όρχο πιπέρο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τη μέρα στεναχώρια και να περάσουμε την μάρα κάτω από δύο μελαγχολίας. Και σήμερα ελάτε στην παρέα μας, ελάτε πουλάκια μου. Μετά από 3 μέρες και πάλι μαζί και πάλι αντάμα, σας λείψαμε. Εμάς μας λείψατε! Έχω Χρήστο Γκιώση. Πίσω από την κονσόλα. Γατάκι. Καλώς ήρθες και σήμερα. Βουνό της ηχοληψίας. Ξεκουράστηκες! Ε! Θα βλέπω φράπα μάγουλο! Θέλω να πω ότι ο δικός μας δεν πέφτει ποτέ. Δεν πέφτει ποτέ. Και δεν εννοώ το χαρταετό. Να ξέρετε. Δεν εννοώ το χαρταετό. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ελάτε στην παρέα μας. Κοπιάστε, κοπιάστε, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα και σήμερα έχουμε υπερατού δωράκλα ένα καταπληκτικό τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa, έτσι όπως είναι ο καιρός. Μαγεία! Θα περάσετε καταπληκτικά στο Καϊμάκ Τσαλάν, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, δίπλα να πούμε στη Ζεστασούλα, στο Πέτρινο, μέσα στη Ζακούζη, στους Ιδραθμούς, στον Ατάλο, ξέρω εγώ κτλ. Στο Λουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ, με το ιδιαίτερο σας σύμπηση που το έχετε σε εκτίμηση. Ελάτε! Ελάτε, γιατί έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, αλλά θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Κλασικά, κλασικότατα, δεν τη γλιτώνω, δεν τη γλιτώνω την Ποφίλιου, δεν τη γλιτώνω την Ποφίλιου, δεν τη γλιτώ, δεν τη γλιτώνει την Ποφί. Μ' αυτό, μ' αυτό το μουσικό χαλί, ή μήπως... Δεν τη γλιτώνεις την Ποφίλιου, δεν τη γλιτώνεις την Ποφίλιου, ωε, ωε. Αλλά αυτό όχι, δεν μ' αρέσει, γιατί πιο ωραίο το σε 5-6 εβδομάδες. Και το μεγαλύτερο είναι ο Ολυμπιακός. Πιο ωραία, πιο ωραία. Ελάτε, ανοίξαμε και το μαραφέτη, ανοίξαμε το προσωποβιβλίο, το μαποτεύτερο. Νατάσα, να ξέρεις, έχω δικλείδα ασφαλείας. Την έχει βρει μόνο μία ακροάτρια! Μία! Η οποία, θέλω να σας πω, ότι ήρθε και παρέλαβε τριήμερο στο Φιλοξένια, όπως είχα υποσχεθεί. Ήρθε. Η Αθηνά, μόνο μία βρήκε, ποια είναι η δικλίδα ασφαλείας. Που είχα για τον Τσούμπα. Ρε Τσούμπα! Ρε Τσούμπα! Ρε αγόρι μου γλυκό! Ρε λεβέντι μου! Ρε κανακάρι μου! Κανακπάοχ μου! Ρε σεντερφοράκλα! Είπαμε να βάλεις 2 γκολ ρε με τον Ατρόμητο, όχι να κερδίσεις 2 πέναλτι. Και εσύ Ρασβάν, έτσι ξηγέσαι, έτσι ξηγέσαι στον Κοστούλη, έτσι Εμείς τι, δεν λέμε καλά πράγματα για σένα, δεν σε αποθεώνουμε, άσχετα που στην αρχή σε περνούσαν πριονοκορδέλα, έτσι έπρεπε. Το έχεις κερδίσει, και στην αρχή και τώρα, ό,τι λέγαμε. Ξέρεις, ο τρελός δεν έχει φίλτρο πουθενά. Να το ξέρεις αυτό, αλλά λέμε τόσο καλά πράγματα για σένα, Ρασβάν. Κερδίζει ένα τα πέναλτι και βάζει και τα εκτελεί άλλο. Είσαι σαν ανοιχτή γραμμή με την Ατάσα. Έτσι ξηγέσαι. Και το αποκορύφωμα απ' όλα, εκεί στη φάση να πούμε μπροστά στην εστία, περνάει μπάλα out και μπαίνει ο ίδιος γκολ. Όχι, δεν αποσύρεται το στοίχημα. Ας κερδίζει η ομάδα, ας πάω φουλ για το κατσαρολικό και δεν με ενδιαφέρει. Πού πας, ρε τρίφε, το ξέρει η μανούλα σου. Και... σκίζεται αυτός, να, πάσες, να ανακόψει, να ο άκπομ, να δρασκυλισμούς, να παιδέ για κεφαλιές, να κερδίζει πέναλτι, να τον κλωτσάνε, να οργώνει το γήπεδο. Έρχεται ο χαμένος γιος του Γιάτσεκ, ο πίνω βροχή με κλειστό το στόμα και με ανίδρωτη, με ξερίτη να μας χάλα, χλάτς, που έλεγε κοιτουλάρα, πάρτο, one touch. Ουάντα, μία επαφή ρε! Χλακ, χλακ! Θεωρείται Γαμπίμπι, βεβαίως θεωρείται, γιατί δεν, επειδή δεν κάνει προκαταρτικά. Τον έφαγε ο αντίπαλος. Τι θέλει, γλυκόλογα, να την βγάλει έξω για σικαλάκι σε ζαχαροπλαστείο. Τι, μου χαμπέτει προκαταρτικά, χαϊδέματα, θοπίες. Μπαίνει, χλακ, χλακ, μπήκε ο Ζήρτης, βγήκε, γεια σας. Ούτε καταλαβαίνει όλος τι έχει γίνει. Ρε παιδιά, αυτός από πού ήρθε. Είναι αυτή η φάτσα για να βάζει γκολ με μία επαφή, με αυτή τη φάτσα. Με αυτό το πρόσωπο, με αυτή την επιδερμίδα της Oil of Olas, νομίζετε ότι θυμάστε τη διαφήμιση?
Δεσποινής, με δύο παιδιά στο γυμνάσιο. Το θυμάστε. Ρε στη ρεκιώση κάπου. Κάπου θα υπάρχει σε κάποιο χρονοτούλαπο. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε και το μαραφέτη. Γράφεται αθλητήριο με ελληνικό χαρακτήρα. Έτσι όμορφα. Καλημέρα Κωστή. Άκου να δεις φίλε. Δεν γίνεται εσύ να βάζεις στοίχημα και να την πληρώνουμε εμείς. Να κάνεις υποψήφισμα φίλε. Ό,τι πει ο λαός σε λέω. Όχι τσόφα. Δεν αλλάζει. Όσο κερδίζει η ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό. Δεν παίρνω πίσω κανένα στοίχημα. Έχω δικλίδα ασφαλείας. Και είχα πει, η μία δικλίδα που βγήκαν οι ίδιοι ακροατές ήταν ότι θα το παίξει, λέει, το θέμα με την Ποφίλιου τη βδομάδα της άδειας. Χάθηκε η πρώτη ζωή που είχα. Γιατί σκόπευα να το κάνω από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου. Η άλλη δικλίδα είχα βάλει και τα μάτς του κυπέλου μέσα. Ήδη έχει βάλει ένα στο κύπελο. Και έχουμε και το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Χάθηκε και η δεύτερη δικλίδα. Άλλος φίλος, αδερφός. Αδερφός βγαίνει και σου καίει και τη δεύτερη ζωή. Άλλος λέει, δεν είπες ότι θα παίξεις, λέει, Μποφίλιου μέσα στην εκπομπή σου. Είπες, θα παίζει Μποφίλιου. Θα παίζει Μποφίλιου. Όχι, στην εκπομπή μέσα. Έχω τη δικλίδα ασφαλείας. Εφόσον η ομάδα κερδίζει, κανένα στοίχημα δεν θα πάρουμε πίσω. Τι με νοιάζει. Ας πάω να πάρω την κούπα. Ας πάω. Τι έμεινε. Θέλετε να σας πω τι έμεινε. Μονοψήφιος αριθμός αγώνων. Άλλες 9 μάχες. 6 για το πρωτάθλημα. 3 για το κύπελο. Θα πω και χορηγούς. Γιατί δεν είπα, μπήκα φορτσάτος. Μη φοβάστε ποτέ τη λαγάνα. Αλλά κυρίως τη μαλαγάνα. Από λαγάνες κανένας δεν έπαθε ζημιά. Από μαλαγάνες έπαθε. Ο συμπολίτης, ενώ όλοι περιμέναμε το αντίθετο, πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα, δεν κατάφερε να πάρει κάτι στο Καραϊσκάκης. Και έτσι δεν θα τους δώσουμε και τη χαρά να λένε ότι μας βοήθησαν και αυτοί με τη δική τους νίκη μέσα στο Καραϊσκάκης να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν θέλουμε κανένα δώρο από κανέναν. Θα μου πεις και να θέλαμε θα το έκαναν. Όχι, αλλά τι σημασία έχει. Θέλω να πω, αλλά εκπλαγήκαμε όλοι γιατί περιμέναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό από το συμπολίτη Άρη μέσα στο Καραϊσκάκης. Δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε. Ατυχία. Ατυχία, ατυχία. Προχωράω παρακάτω στα δικά μας και λέω ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με τις καταπληκτικές ελεύθερες κουζίνες Bosch και Siemens με τα τελευταία συστήματα να γίνεται η μαγειρική πραγματικό γλέντι, πραγματικό πανηγύρι, πραγματική απόλαυση και σε ταχύτητα και σε εξοικονόμηση και ό,τι θέλετε. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό θα βρείτε ακριβώς αυτά που θέλετε. Φυσικά δεν ξεχνάτε Αιγαίων, ψαρούκλες, 214.000 για την ψαραγορά στην Αγίου Δημητρίου 70, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο ανεβαίνοντας δίπλα στο Κονταξοπούλιο Γυμναστήριο, καταπληκτικά πράγματα. Το ψάρι σου μιλάει ακόμα. Σου μιλάει όταν έρχεται στο τραπέζι σου. Καταπληκτικό. Αυτό που κάνανε η οικογένεια Ιωαννίδη, πρότυπα ηχθειοπολία, πρότυπη ψαραγορά, ξεχάστε ότι άλλο ξέρετε, σας το καθαρίζουν από λέπια από εντός και έρχεται και έτοιμο στο σπίτι. Και βέβαια, νούμερο ένα προορισμός για καφεδάκι το πρωί για σφολιατοειδή, αλλά και μεσημέρι μετά για ψωμάρε, βυζαντινά, ζαπάτα, ζυμωτά, τα πάντα, τουρτάρες, παγωτό, εκπληκτικές σοκολατόπιτες, τσουρέκι, παραδοσιακό, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, Νικολαίδης, απόλυτη υπεροχή, νούμερο ένα ζαχαροπλαστή εδώ και πολλά χρόνια. Η οικογένεια Νικολαίδη ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για σας. Εμείς είπαμε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό δώρο, ένα τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa, ένα φανταστικό ξενοδοχείο, υπερσύγχρονο, μαγευτικό όλο το τοπίο, υπέροχες όλες οι συνθήκες εκεί να περάσετε ένα καταπληκτικό διήμερο, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό μέσα. Κάτω έχει καφετέρια με τζαμαρία. Βλέπετε όλο τον παράδεισο απέναντι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αυτό το οποίο μας πίκρανε, αυτό το οποίο μας στεναχώρησε, αυτό το οποίο είναι η μελανή κοιλίδα την Κυριακή, είναι ο πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός του Μαωρίσιου, ενός παίχτη αθόρυβου, ενός παίχτη ο οποίος ποτέ δεν θα κάνει την φαντεζή την ενέργεια, αλλά είναι ένας εργάτης άοκνος στο χώρο του κέντρου, πολύ κομβικός, το έχουμε πει. Όταν ο Μαωρίσιο είναι καλά,
τότε όλη η ομάδα, όλη η ομάδα παίζει καλά. Είναι ένας, δεν είναι ένας απλά ακόμα παίκτης ο Μαωρίσιο. Και δυστυχώς, λες και τον κυνηγάει μια κατάρα αυτόν τον άνθρωπο, μόλις φορμαριστεί, μόλις βρίσκεται σε μια εξαιρετική κατάσταση. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που του συμβαίνει αυτό, όταν έχει φτάσει την απόδοσή του σε ένα τέτοιο επίπεδο, έρχεται ένας σοβαρός τραυματισμός και θα του στοιχήσει τώρα 5-6 μήνες, χάνει μάλιστα μέχρι και την προετοιμασία για το Champions League, στο οποίο θα παίζουμε του χρόνου. Ευτυχώς, μέσα στην ατυχία αυτή, η ομάδα έχει φροντίσει κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου να αποκτήσει δύο παίκτες που μπορούν να παίξουν εκεί. Ο ένας είναι ο Κοτσίδας, που είδατε πόσο παίκτης ορχήστρα είναι, και γκολάρα βάζει προχθές, γέρνει το κορμί του και με το κεφάλι λύνει το γόρδιο δεσμό. Και μιλάω για τον Ολιβέιρα. Ο άλλος είναι ο Μίσιτς, που μπορεί να είναι εκτός εντεκάδας, αλλά σημαντικός και αυτός και πολύτιμος. Επανέρχεται και ο Κάνιας, ο οποίος ήταν με τραυματισμό έξω, και αυτός μείνει δε μείνει θα κοιτάξει να προσφέρει, να τιμήσει τα χρήματα και τα χρόνια του, τα υπέροχα χρόνια που έζησε στον ΠΑΟΚ και την αγάπη που εισέπραξε εδώ. Και έτσι θα αντικατασταθεί ο Μαωρίσιο σε αυτά τα μάτς που απομένουν. Δεν υπάρχει χειρότερος τραυματισμός για τον ποδοσφαιριστή. Μου έχει εξηγήσει κάποτε γιατρός, ορθοπαιδικός, πολύ φίλος, ότι το κάταγμα είναι ένα κόκκολο που σπάει και θρέφει. Οκ. Βαρύς κι αυτός. Ναι. Η θλάση είναι ένας μυς που δεν αντέχει και ταυτίνει. Το λέω έτσι πολύ λαϊκά. Ούτε αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι αυτό. Η ρήξη χιαστών. Είναι λεπτές κλωστές που κρατούν το γόνατο, λεπτές κορδελίτσες που κρατούν το πόδι, και αυτές κόβονται. Αυτό το πράγμα θέλει πάρα πολύ χρόνο για να θρέψει. Είναι χειρότερο και από το κόκαλο, όπως είπα, είναι χειρότερο εννοείται και από μια απλή θλάση, από ένα διάστρεμα που γυρίζει το πόδι ή οτιδήποτε. Ευχόμαστε ολόψυχα στον Μαωρίσιο περαστικά. Έχει βάλει και αυτό το δικό του λιθάρι στην πορεία αυτή την αίτητη. Και είδαμε όλη η οικογένεια, όλοι οι συμπαίκτες του, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ πώς στάθηκε δίπλα του. Τα λόγια των συμπαικτών του συγκινητικά. Σαν να μιλούν συγγενείς. Αδερφέ μου, του γράφει ο Βαρέλα, αδερφέ μου. Έδινα αυτή τη νίκη χθες, την έδινα αυτή τη νίκη. Μόνο και μόνο για να σε δω στην προπόνηση αύριο. Να έρθεις εκεί και να τρέχουμε δίπλα στην προπόνηση. Να περνάμε την ώρα μας μαζί και να προετοιμαζόμαστε για το επόμενο μάτς. Τη χαλάλιζα αυτή τη νίκη. Όλη η οικογένεια, όλος ο κόσμος. Γι' αυτό ακριβώς ο Ρασβάν είπε ότι έχω 15-16 βασικούς. Πρέπει να έχουμε 15-16 βασικούς. Και έτσι είναι. Περαστικά λοιπόν, από εκεί και πέρα, είδατε πώς σκυλιάζει ο Βιερίνια, χάνει το πέναλτι και σκυλιάζει πραγματικά μετά, με κάθε τρόπο. Είδαμε και πάλι μετά από το μάτς με τον Πανιόνιο να μπαίνει ο Γιαννούλης και να προωθεί το αρχηγός στη φυσική του θέση. Και πέρα από τον υπερπολίτημο Ολιβέιρα, ο οποίος πραγματικά δεν υπάρχει τέτοιος άλλος παίκτης. Όχι στον ΠΑΟΚ, στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει. Ένα παίκτη μπορεί άνετα να παίξει στο 6, στο 8, στο 10 καθοριστικός, και όπως λέει ο ίδιος, ακόμα δεν έχω φτάσει, λέει, την απόλυτη ετοιμότητα. Δεν είμαι απόλυτα έτοιμος. Δηλαδή, πού και να ετοιμαστεί αυτός, ας πούμε. Τι θα γίνει. Εμείς, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε, δεν πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε, ρίχτε κουβάδες και με αυτές τις θερμοκρασίες δεν κολώνουμε πουθενά. Πάμε για το επόμενο, το νου μας, τώρα στο Αγρίνιο, το Σάββατο, προχωράει. Μεθύσει ο κόσμος στην κερκίδα και σε 5-6 εβδομάδες δεν σταμάτησε το γλέντι. Και πηγαίνοντας το ημερολόγιο μόλις έναν χρόνο πίσω, ένα χρόνο σε αυτή την 11η Μαρτίου του 2018, εδώ ήμασταν,
Και εκεί ήσασταν έξω. Βιώσαμε την απόλυτη απατεωνιά, την απόλυτη κλοπή, βιώσαμε το απόλυτο ψυχολογικό σκαμπανέβασμα, βιώσαμε το πώς είναι να φλερτάρεις με το εγκεφαλικό και την ανακοπή καρδιάς, βιώσαμε πώς είναι να έρχονται ησυχαμένοι και να σε κλέβουν μέσα στο σπίτι σου, μπροστά στα μάτια σου, βιώσαμε πώς είναι να έρχονται οι κομίνιδες και οι ποντίκηδες και να παίζουν με την νοημοσύνη σου, με τα νεύρα σου, με την υπομονή σου. Και θυμηθείτε λίγο τι είπαμε εδώ στο ραδιόφωνο, τι είπαμε στην εκπομπή μας την επομένη μέρα. Το πρωί, θυμάστε? 8 και 5, τι σας είπα? Βιώσαμε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Μια τέτοια κλοπή πρωταθλήματος δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιες φωνούλες, κάποια ειδονάκια που τιτιβίζουν ότι τον γκολ ήταν offside τον γκολ του Βαρέλα. Δεν έπρεπε να μετρήσει. Ακόμα τώρα υπάρχουν. Τώρα που η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται 20 πόντους πίσω, 22, 25, 40, ούτε ξέρω. Και είπα εκείνη την ημέρα, τώρα πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Τώρα σ' αγαπώ πιο πολύ μετά από αυτό. Τώρα απόλυτη συσπήρωση. Τώρα όλοι δίπλα σου είμαστε. Δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Τώρα θα γίνουμε μια γροθιά. Τώρα θα ενωθούμε όλοι. Τώρα θα αφήσουμε τη μεμψημυρία, την όποια γκρίνια για αυτό το έτσι δεν μου αρέσει, το άλλο δεν το γουστάρω, ο έτσι δεν μου αρέσει φάτσα του, θέλω εκείνον, θέλω το άλλο. Τα αφήσαμε όλα στο πλάι. Και δείτε λίγο που είμαστε ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά, αίτητη, μέσα έξω, να υποκλίνεται όλη η Ελλάδα, όποιος δεν έχει βρούβες στον εγκέφαλο, όποιος δεν έχει ζωχούς μέσα στα μάτια, να υποκλίνεται όλη η Ελλάδα μπροστά στην κορυφαία ομάδα, και πέρσι ήταν και φέτος είναι. Υπόκληση μέσα έξω. Και στην Κυριακή να παίζω όσο χρειάζεται. Δεν έκανα καμιά συγκλονιστική εμφάνιση την Κυριακή. Όσο, τόσο, όσο. Φτάσαμε πλέον σε αυτό το σημείο. Να κάνουμε ακόμα και διαχείριση. Ένα χρόνο μετά λοιπόν την κλοπή, δείτε πού είναι αυτοί. 0 βαθμούς στο Champions League που βγήκαν και διασύρθηκαν. 20 τόσους πόντους πίσω στο πρωτάθλημα, να καταραίουν. Οι άλλοι που κάναν τα κύμια μαζί τους, να βολοδέρνουν. Ο προπονητής φεύγει, μένει, να βγαίνει ο γραφικός να λέει πάλι λογάκια. Καταπληκτικοί, μαγκούφιδες οι άλλοι, μόνο οι Ολυμπιακοί. Εντάξει, πλέον δεν χρειάζεται ο Σεφερλής. Δεν χρειάζεται να βάλουμε Λόλεκ και Μπόλεκ. Έχουμε αυτούς. Αλλά δείτε όμως αυτό που σας είχαμε πει. Το επόμενο πρωί, από τις πιο δύσκολες, η πιο δύσκολη μέρα στο ραδιόφωνο, σε αυτά τα 21 χρόνια που είμαστε πίσω από το μικρόφωνο, η πιο δύσκολη, δεν ήθελα να έρθω, δεν ήθελα να περάσω καν, ήθελα να φύγω από την πόλη, ήθελα να πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ράξω σε ένα μέρος, να βλέπω τη θάλασσα, δεν ήθελα τίποτα. Και φυσικά δεν κοιμήθηκε κανένας εκείνο το βράδυ. Καταλάβαμε πολύ καλά το μεγάλο στήσιμο που είχε γίνει. Καταλάβαμε πολύ καλά τι είχε συμβεί. Και πώς είχαν συνωμοτήσει οι σάπιοι για να μου κλέψουν αυτό το οποίο με τον ιδρώτα μου κέρδισα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι δίθεν τρομοκρατημένοι. 0-0 βγαίνουμε να παίξουμε, 1-0 δεν βγαίνουμε. Α, το πιστόλι. Ποιο πιστόλι? Δεν το είδε κανένας τον πιστόλι. Του το έπαιρνα μέσα στα αποδυτήρια. Χασκογελούσαν. Βγάζαν selfie. Κάναν χαβαλέ μεταξύ τους. Και δεν βγήκαν ποτέ βέβαια. Και πάρθηκε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά, αυτό που κοροϊδεύαν τόσα χρόνια. Αυτό το οποίο είχαν κάνει επικοινωνιακή σημαία τους αυτοί. Με τον Βάλνερ. Και έμεινε ο κόσμος αποσβολωμένος, παγωμένος. Με τόσο οργή μες στην ψυχή, αλλά και με τόσο εγκράτεια για να μην βλάψει αυτό που αγαπά. Κύριε Ντουρμισάη, βγήκες τώρα να μου πεις συγγνώμη που πήγα και πανηγύρισα μπροστά στη θύρα 4. Σοβαρά μιλάς, Λεβεντάκο μου. Αλήθεια. Αν δεν υπήρχε το δίχτυ και ένα στόλωνε το μυαλό του και σου ρίχνε κάτι και πεις και πανηγύρισες. Λέω για προχθές, για το κύπελο. Γιατί το είδα στη συνέντευξη εκεί που έδωσε στο Open. Δεν έπρεπε να το κάνω, λέει αντιεπαγγελματικό. Σοβαρά μιλάς? Τι έγινε, χάλασε η μεταγραφή στο Γαύρο? Γι' αυτό βγήκες τώρα κατόπιν ερωτήσει να την κάνω τη συγγνώμη σου. Βάζεις τον κόλ και πας μπροστά στη θύρα. Για ποιο λόγο έχεις να πας εκεί να πανηγυρίσεις? Ευτυχώς που υπάρχει το δίχτυ. Γιατί εγώ λέω ένας να τρελαθεί, ένας να θολώσει. Αυτό θέλατε, ε? Αυτό θέλατε, πατάτε πάνω στον κόσμο τα νεύρα, τα οποία είναι έτσι αταλιασμένα.
Είναι συσσωρευμένη τόση πίεση, τόση αδικία. 34 ετών αδικία. Που ένας μπορεί να θολώσει, να πέσει μαύρο πέπλο. Μαύρος εντώνει στα μάτια του μπροστά. Ένα χρόνο μετά λοιπόν είδατε ότι όλο αυτό που έγινε μας έκανε πιο δυνατούς. Μας ένωσε, πείσμωσε τους πάντες, τον Ιβάν που έχωσε ένα κάρο λεφτά, που έφερε μεταγραφές, τον προπονητή που δεν σταμάτησε ποτέ να το σκέφτεται, τους παίχτες που ένιωσαν, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία, οι ίδιοι παίχτες είναι, που ένιωσαν ότι οι συνάδελφοί τους κάνανε θέατρο, ότι τους έκλεψαν δύο λιμοκοντόροι, δύο σκερπάνια διαιτητικά, και δείτε λίγο ένα χρόνο μετά. Είμαστε ή δεν είμαστε πιο δυνατοί? Είμαστε ή δεν είμαστε πιο ενωμένοι? Είμαστε ή δεν είμαστε πιο αποφασισμένοι? Αυτό το πράγμα μας έκανε, μας έκανε πραγματικά να έχουμε άλλες αντοχές ή όχι? Γι' αυτό λέμε ότι όλα και όταν συμβαίνουν, για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Απλά θυμήθηκα χθες, δεν είχαμε εκπομπή, σαν χθες, θα τη θυμόμαστε αυτή τη μέρα. Την επομένη είπα, το θυμάμαι σαν τώρα, σαν σήμερα την επομένη μέρα το πρωί. Όποιος φοβάται τώρα, όποιος νιώθει ότι σκιάζεται, όποιος νιώθει ότι θέλει να παρατήσει την πανοπλία του και να σηκωθεί να φύγει, ας το πει. Εμείς όχι μαζί του. Εμείς μαζί για μια ζωή. Μαζί και στα δύσκολα περισσότερο. Αυτό είχαμε πει και αυτό έγινε. Απλά πραγματάκια. Στα του μάτς κάποια τα είπα. Συγκλονιστικό το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης που καθάρισε τη θύρα 8. Δεν το είδα να παίξει στα κανάλια. Εννοείται. Αν τυχόν έκανε παλικαράκι, έκανε καμιά στραβή, θα το βλέπαμε πρώτο-πρώτο. Κρατάω την μπασουλίτσα, το τσίκ που κάνει ο μεγάλος Διέγκο Μπίσεσβαρ στον Σβαρόφσκι. Μια πασούλα. Τάκ! Όσο χρειαζόταν. Όσο χρειαζόταν. Όσο χρειαζόταν. Όσο για τον Σβαρόφσκι, τα είπαμε. 3 γκολ σε 5 μάτς στο πρωτάθλημα. 3 γκολ σε 68 λεπτά συμμετοχής. Ο τύπος δεν την ιδρώνει τη μασχάλη. Κλαίνε αυτοί που πουλάνε τα αποσμητικά και τα σαμπουάν. Πάει, φεύγει κύριος. Ούτε το μαλλί δεν φτιάχνει. Τίποτα, όπως είναι, προκάτ. Φεύγει έτοιμος. Γελάς κι όσοι. Όπως είναι, κυριούλης. Τάκ, τάκ, φεύγω, παιδιά, γεια σας. Κάντε μπάνιο, ναι, εσύ, εγώ, παιδιά, δεν ίδρωσα. Όπως ήρθα είμαι. Μοσχοβολάω από το ξενοδοχείο που έφυγα. Μοσχοβολάω. Μα δεν θα αλλάξω, όχι, έτσι θα πάω σπίτι. Δεν λάσπωσα ούτε το σφορτσάκι, τίποτα. Δεν έχω κάνει. Μπήκα κύριος. Όρθιος. Γαμπρός. Γαμπρός. 3 γκολ σε 5 μάτς, 68 λεπτά. Βάλε και τα 2 στα 2 στο κύπελο. Βρήκαμε killer. Τρελαίνεται ο Τσούμπα. Σκίζομαι εγώ, πηδάω και ακεφαλιές, τάκλινγκ αυτά. Κερδίζω πέναλτι, τρώω κλωτσιές. Έχει κάνει άριστο παιχνίδι προχθές ο Τσούμπα. Μόνο ένα πράγμα δεν έκανε, δεν έβαλε γκολ. Έτσι, για την Ποφίλιο. Εντάξει, ρε Ρασβάν, τα κερδίζει αυτός και τα εκτελούν άλλοι, όποιος να είναι. Βάρα Βιερίνια, βάρα εσύ, μπίσε βαρόχι. Μόνο αυτός που λέω τα κέρδισε, άστο να τα εκτελέσει. 2 γκολ είχαμε πει θα βάλει. Πιο κοντά θα ήμασταν. Αλλά δεν γαμπίπιπ. Ας πάρουμε την κούπα, δεν με ενδιαφέρει. Ας πάρουμε τον double και δεν με νοιάζει. Μποφίλιο, Μποφίλιο, ρε, δεν μασάμε. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε Ελλάς Auto Service 47-43-12. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη με την εγγύηση της Ελλάς Auto Service. Της Ελλάς Service. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, επιστρέφουμε. Έτσι, 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 έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Για να σου δείξω. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, 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 πάμε. Μην ξεχνάτε Δημητριάδης Construction. Μάστορας, άρχοντας στη γυψοσανίδα. Στην ανακαίνιση, στη διακόσμηση. Κορυφαίες συνεργασίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 323-003. Καταπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί στο Δημητριάδης Construction. Αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει. Πάμε. Είπαμε κληρώνουμε σήμερα τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa, δυο διανυκτερεύσεις με πρωινό μέσα. Άνοιξε το! Έτσι το κάνω, ναι, στη Σαλονίκη. Χαιρόμαστε που παίζουν κι άλλοι δημάχοι όταν λείπουμε.
Δεν έχουμε καμία αποκλειστικότητα. Φίλους μας είναι, σε όλους ανήκει. Χαιρόμαστε, δεν είναι κακό. Όπως επίσης θα πω και κάτι άλλο. Μην περιμένετε ποτέ, δεν το έχω κάνει τόσα χρόνια, να σας πω τι να ψηφίσετε στις εκλογές τις δημοτικές. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Βουλευτικές, εθνικές, οτιδήποτε εκλογές. Είναι σαν να υποτιμάω την νοημοσύνη σας, σαν να νομίζω ότι εγώ είμαι πιο έξυπνος που να σας πω εσάς τι θα ψηφίσετε. Δηλαδή εσείς περιμένετε εμένα να μου πείτε τι θα σας πω. Τώρα, άλλο αυτό, άλλο το τι έχει πει ο καθένας για τον Ιβάν και για τον ΠΑΟΚ, το τι δηλώσεις έχει κάνει στο παρελθόν, δεν διαγράφονται. Εγώ αυτόν ο οποίος μιλούσε έτσι για τον ΠΑΟΚ και για τον Ιβάν, δεν τον ψηφίζω. Εσύ αν θέλεις ψήφισέ τον. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Το ξαναλέω. Επειδή είναι καταγεγραμμένες δηλώσεις για Ρώσους ολιγάρχες. Λοιπόν, εγώ αυτόν που μιλούσε έτσι για αυτό που αγαπώ, αυτόν ο οποίος ξέρω τι υποστηρίζει και ξέρω πως και αυτός, ας πούμε, και μπορεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο να μιλούσε έτσι για την ομάδα, για τον ΠΑΟΚ, με τέτοια έχθρα, δεν τον θέλω. Γιατί αύριο μπορεί να μου βάλει εμπόδιο για το γήπεδο, ας πούμε. Εγώ προσωπικά. Εσείς πηγαίνετε και ψηφίστε τον όλοι, δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι, ξεκαθαρίζω εγώ γιατί ήρθε μήνυμα. Το τι έχει πει ο καθένας έχει καταγραφεί για τον ΠΑΟΚ. Τώρα ξαφνικά όλοι τον αγάπησαν, ε. Τώρα ζητάνε την ψήφο σου. Αυτά. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Έτσι απλά κλείνω τη μικρή παρένθεση. Καλημέρα σας. Ναι. Το προγιούτρο αδέρφια. Σε φταίκανε σήμερα. Έλα Γκόραν. Το κρατούσα κάπου από την προηγούμενη φορά. Έχω πάρει από την Πέμπτη λέει και περιμένω. Δεν πέφτει με τίποτα ρε κουφάλες. Με τίποτα αδέρφια, με τίποτα. Ο χαρταετός είναι ψηλά ακόμα από χθες. Δεν κατεβαίνει, να ξέρετε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Είμαστε ήρεμοι, είμαστε χαρούμενοι και συγκρατημένοι. Βεβαίως. Καμία αλαζονία, καμία έπαρση. Το λέω συνέχεια. Έτσι, συνέχεια, προχωράμε. Αδέρφια, έξι βήματα συνέχεια. Ακόμα για το πρωτάθλημα, τρία για το κύπελο. Και τρία για το κύπελο. Ο Αστέρας δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Και την έχω πληρώσει στο παρελθόν. Έχουμε αποκλειστεί. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, ξέρουνε πολύ καλά εκεί στην ΠΑΕ τι γίνεται κτλ. Οπότε είμαστε απόλυτα συνυφασμένοι με αυτό που σκέφτονται αυτοί και θα πράξουνε. Εμείς είμαστε εδώ υποστηρικτικά να τους βοηθάμε και να τους αγαπάμε και αυτό φαίνεται. Και μέσα στην ομάδα η οικογένεια το μόνο ενωμένη που λέω χρόνια. Ακριβώς. Χρόνια μόνο ενωμένη. Όσο ποτέ. Όσο ποτέ. Πιστέψτε με, δάκρυσα με αυτό που ανέβασε ο Βαρέλα για τον Μαουρίσιο. Ο Βαρέλα για τον Μαουρίσιο. Άστο φίλε, σαν να μιλούσε δάκρυσα, πραγματικά για συγγενικό δάκρυσα, πρόσωπο, για τον εξαίματος αδερφό του, σαν να μιλούσε. Και θα σας πω γιατί έχω ζήσει αυτή την ιστορία πριν 6-7 χρόνια παίζοντας μπάσκετ, έπαθα χιαστό. Είναι μεγάλη πίκρα, αδέρφια, είναι μεγάλη πίκρα ο χιαστός. Άστο, άστο, άστο. Πολύ μοναξιά, πολύ μοναξιά για τον αθλητή. Πολλές ώρες μέσα στο φυσικοθεραπευτήριο, πολλές ώρες στην πισίνα, πολλές ώρες με, με τους γιατρούς μέσα. Είναι πίκρα, πίκρα. Παίζει με το μυαλό σου όλη η ιστορία. Είναι φοβερό. Είναι 6 μήνες που να τρέχεις, να ξεκινάς, να πρίζεται το γόνατο, να κατεβάζει υγρό και άντε πάλι φυσικοθεραπεία και άντε εκείνο και άντε τ' άλλο και άντε ξανά από την αρχή. Και να μην λυγίζει και να λυγίζει και να παίρνει μοίρες, να μην παίρνει μοίρες. Είναι μεγάλη, 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 μεγάλη πίκρα. Λοιπόν, σε κανέναν. Τυχαίνει αθλητή και άνθρωπος, συνάνθρωπο, αλλά κυρίως αθλητή που έχει αυτό το πράγμα, είναι τρομερό. Λοιπόν, τίποτα δεν θέλω να πω άλλο. Υγεία, πάμε γερά, πάμε δυνατά, μόνο ενωμένοι αδέρφια και ζούμε σου. Σε βάζω και στο τέτοιο, όλους. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω και στην κλήρωση για το τρίμερο. 117. Έγινε Αποστόλη, γεια σου Γκόραν. Φιλιά σε όλους. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι.
Λοιπόν, Κωστή μου, καλή Σαρακοστή να έχει όλος ο κόσμος, όλοι οι χριστιανοί είναι γενικά. Όλοι. Είδε Σαρακοστή πάλι στο τέλος, Κωστή έχει. Δεν λέει Σαραγιώργο, Σαραμίτσο, πάλι Σαρακοστή λέει, πάλι Κωστή λέει στο τέλος. Δεν αφήνεις, αδερφέ, τίποτε να πέσει κάτω, τα περνάς όλα από κόσμο, μπράβο σου. Όμως την πάτησες με τον Ακπομ, γιατί το παλικάρι τρέχει, σχυλιάζει, κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Είναι το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο εργαλείο. Και γκολ προχτές μπήκε μόνος του για να πιάσω εγώ το over, δυστυχώς. Γι' αυτόν και ευτυχώς που ήρθε ο Σβιντεύσκι και μου το, μου το κάνει και άσο και over 2,5. Πάμε παρακάτω. Βασίλη μου, δεν με νοιάζει. Ας κερδίζει η ομάδα. Θα παίζω, όχι μποφίλιο, εδώ θα τη φέρω. Αγκαλίτσα θα την πάρω στα ποδαράκια μου να μου τραγουδήσει. Δεν με νοιάζει. Είσαι πολύ καλό παιδί, της έχεις κάνει τεράστια διαφήμιση. Δηλαδή, εγώ αυτή δεν την γνωρίζω. Λοιπόν, πάντα βοηθάς τον κόσμο. Είσαι... Πάμε παρακάτω, άστα αυτά. Πάμε παρακάτω, άστα, Βασίλη μου, έλα. Παρακάτω. Θέλω να ξεκινήσω και στα σύντομα για αυτό το παλικάρι, το Ντούρμισάι από τον Αυλώνα της Αλβανίας, ο οποίος προκάλεσε τόσο δυνατά τη θύρα 4, μα λίγο ήθος, ρε αδερφέ. Είπαμε, κρατήστε το μίσος και την εμπάθεια κατά του ΠΑΟΚ, αλλά μην τη δείχνετε τόσο ανοιχτά. Βασίλη μου, και θα λέγαμε το ίδιο αν ήταν Ιρλανδός, αν ήταν Ιάπωνας, δεν το λέμε επειδή είναι Αλβανός, έτσι. Ξεκάθαροι είμαστε. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν και Έλληνας παίκτης και πήγαινε και μας έκανε διάφορα μπροστά εκεί. Έτσι, αν λίγο... δεν υπήρχε το δίχτυ λοιπόν και ένας στολός, ένας εγώ σου λέω, ένας να στραβώσει το μυαλό του. Κατάλαβες τι γίνεται. Έρχονται μέσα στο σπίτι μας για να κάνουν αυτό ακριβώς που έκανε, που έκανε και ο Μυραλάς, που έκανε και ο Νικοπολίδης, που έκανε και ο Σολάνο, που έκαναν διάφοροι. Έτσι. Τους, Κωστή μου, τους διακατέχει ένα μεγάλο κόμπλεξ όπου το βγάζουν μέσα στη τούμπα. Εμείς ποτέ δεν προκάλεσαμε κανέναν σε ξένο γήπεδο. Πάμε παρακάτω, Κωστή μου, και μ' άρεσε ένα ωραίο που άκουσα προηγουμένως από εσένα. Ήταν για τις δηλώσεις εις βάρος του Σαββίδη. Πήρες πάρα πολύ ωραία θέση, μπράβο σου. Και εγώ στην ίδια στη θέση αυτή θα κρατούσα όπως κράτησες εσύ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι εμείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ ποιοι πραγματικά αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και ποιοι πρέπει και δικαιούνται την ψήφο από φιλάθλους στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω υπόδειξη, όμως πήρες πάρα πολύ ωραία θέση. Γιατί δεν όταν ενδιαφέρει τι κόμμα είναι αυτός που λέει πράγματα εις βάρος του ΠΑΟΚ ή του Ιβάν. Δεν με απασχολεί καθόλου, ούτε με νοιάζει. Αλήθεια στο λέω, δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι μπλε, κόκκινος, πράσινος, μαύρος, δεν με απασχολεί. Ξέρω όμως ότι έχουν υποθεί πράγματα που τώρα δεν θέλω να τα ξεχάσω εγώ. Κωστή δεν μου. Θέλω. Και αύριο, αν δω ότι μου βάζουν εμπόδια για να γίνει η Τούμπα, θα μου γυρίσουν τα μάτια, αδερφέ. Άρα το προλαμβάνω αυτό. Απλά, τίποτα άλλο. Κωστή μου, κλείνοντας, θέλω απλά μια επενθύμηση στο λαό του ΠΑΟΚ να είναι πολύ προσεκτική γιατί όταν επί τόσο καιρό σε σφάζουν στο γόνατο με τις δηλώσεις του, θα πρέπει και αυτοί να πάρουν το ανάλογο δώρο που τους ταιριάζει. Την καλημέρα μου, καλή Σαρακοστή. Γεια σου, Βασίλη. Φιλιά. Φιλιά. Έλα, γεια σου, Κούδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε! Καλώς το παιδί! Good the child! Έλα! Γουτε μόγεν, Κωστή! Γουτε μόγεν! Καλώς στη Στουτγκάρδη! Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ούτε για το σκουφί του Λουτσέσκου, ούτε για τίποτα. Χωρίς σκουφί! Πω... Χωρίς σκουφί αυτή τη φορά, αδερφέ! Χωρίς σκουφί! Κερδίζω και χωρίς σκούφο! Εγώ θα πω από εδώ και πέρα τη Χρύσα, το Γιαννάκη να το βιδώσει στην καρέκλα. Καλή καρέκλα. Να του βγάλει το παιδάκι άχαστος, από μέσα. Άχαστος. Άχαστος. Το είπε και έγινε. Όταν αυτός είναι στο γήπεδο, εμείς δεν χάνουμε. Έτσι, από εδώ και πέρα ο Γιαννάκη στο γήπεδο, βιδωμένο στην καρέκλα, μέχρι να πάρουμε το αγόρι μου. Το αγόρι μου. Το λατρεύω, φίλε, αυτό το παιδί. Το λατρεύω αυτό το παιδί, να ξέρεις. Και κοίταξε. Κοίταξε να αλλάξει το στοίχημα. Δεν αλλάζει το στοίχημα. Όσο κερδίζει η ομάδα, πλάκα κάνεις. Τι λέτε, τι λέτε, σοβαρά μιλάτε. Για μένα ο Άσπομ έβαλε και τα 3 γκολ. Για μένα, θα έλεγε και ο Ρασβάν. Για μένα αυτός μπήκε γκολ. Δύο πέναντι και ένα ολόκληρο. Να μην πω ότι μετράει διπλό αυτό το γκολ. Το ότι δεν την γλιτώνω την Ποφίλιου είναι πλέον 1-0-5 δίνει. Έτσι πρέπει να γίνουν έσχοι. Αλλά το ότι θα πάρω πίσω το στοίχημα όσο κερδίζει η ομάδα μέσα έξω δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Δεν τα αλλάζω αυτό. Άστο, έχω την δικλίδα που μόνο μία κοπέλα το σκέφτηκε. Μόνο μία. Ποια είναι η δικλίδα? Να πω και ένα όνειρο τρελό. Να το πεις. Αποκλείω τον
τον Αστέρα από το κύπελο, αποκλείει η Λαμία την ΑΕΚ, εξαφανίζεται η Αθήνα από τον τελικό, ναι. Πάω τελικό με Λαμία και το δίνω στη Λαμία και σας πουλάω όλους τρέλα. Αυτό που λες είναι πραγματικά ραδιούργο, γι' αυτό ακούστηκε σε ένα ραδιόφωνο. Σε χαιρετώ, φιλιά, φιλιά. Δεν πέφτει, εννοείται, ρε Ζουμουτσού, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Σε μια παραζάλη είμαστε. Χωρίς να υπάρχει έπαρση και αλαζονία. Χαρείτε το όλο αυτό το ταξίδι. Είδατε την ατμόσφαιρα στην Τούμπα την Κυριακή. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια ψυχική εφορία. Το ευχαριστιέται όλο αυτό. Του το χρωστούσε η τύχη. Του το χρωστούσε η μοίρα όλο αυτό το πράγμα. Εδώ είμαστε και θα το ζούμε όλο αυτό την πορεία. Μην τη χάνετε. Μην χάνετε κάθε στιγμή ζήστε. Καλημέρα σας. Ναι. Άντε, επιτέλους θα μιλήσουμε. Έλα, Γιώργο, σ' ακούω. Δεν μιλάω καθόλου. Όχι, θέλω να μιλάω. Α, θέλεις. Α, τα θέλει το αυτί σου. Το θέλει, το θέλει. Έλα, Γιώργαρα μου. Γιώργο! Γιώργο! Αύριο δεν θα είμαι εδώ. Μπαίνω πάλι μέσα. Τα τελευταία είναι αυτά, έτσι. Να πω... όχι, όχι, για εξετάσεις μπαίνω. Α, εντάξει, εντάξει. Νόμιζα ότι είναι ξεμπερδεύεις, έχουμε ξεμπερδέψει με το θέμα. Είσαι παλικάρι, είσαι δυνατός και για τον Δημήτρη που εγχειρίστηκε, έκανε μπαλονάκι, το φίλο μας επίσης, το ζουμουσάκι, τα περαστικά μας. Έτσι, δεν μασάμε. Είμαστε δυνατοί, είμαστε δυνατοί. Θέλει ψυχολογία οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση, αν έχεις πεσμένη ψυχολογία, ακόμα και οι γιατροί το λένε. Όχι καθόλου. Λοιπόν, θα ήθελα, είπα, ο κύριος Σαββίδης να ζητήσει για τους υπόλοιπους 6 αγώνες ξένους διαιτητές. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη τους κάτω με τίποτε. Ναι. Δεν ξέρω αν άκουσε για το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Σιγά μην αναπαράγω. Σιγά μην αναπαράγω. Οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτε. Δεν παίζονται με τίποτε. Είναι τόσο βρώμικοι. Ό,τι και να πεις, τίποτα, τίποτα. Θα λερώσει το στόμα σου. Λοιπόν, θα λερώσει το στοματάκι σου. Τα μάτια να λες ότι θα βάλει άλλα 6-7 γκολ, θα λες δεν θα βάλει για να φάλει το παλικάρι. Τον έχεις ματιάξει. Πεκτάρα. Προχθές πάλι είναι κορυφαίος του μάτς, έτσι. Κορυφαίος. Είναι κορυφαίος. Κάνει τα πάντα. Καθαρίζει οι πατάτες. Καθαρίζει τις ζάντες. Εγγλέζικο σεντερφόρ. Δεν καταλαβαίνει τρέλα. Τίποτε. Τρέλα. Άλμα. Δρασκελισμός. Έκρηξη. Όπως το λες, Γιώργο. Όπως το λες. Όπως το λες. Έχω δύο φορ. Έχω τα δύο κορυφαία φορ στην Ελλάδα. Και ο άλλος που είναι killer. Έτσι ο κοκκινολέμης που μπαίνει και η φάτσα του λες αποκλείεται. Είναι εισπράκτορα σε παλιό αστικό που πάει για χορτιάτη. Αυτή τη φάτσα. Με αυτή τη φάτσα έρχομαι και σε μπίμπιπ. Έτσι. Απλά. Σας το βάζω ούτε προκαταρτικά ούτε χάδια τίποτα. Έρχομαι. Σκέτο σεξ. Μόνο σαρκική επαφή. Μπαμ, μπαμ, κλατς, κλουτς και φεύγω. Έτσι. Απλά. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πούμε, η ομάδα μας θα προχωράει και όσους να λένε τους υπόλοιπους κάτω και να λένε όχι η ομάδα του... της κυβέρνησης, όχι ναι, ναι, έτσι, έτσι και η ομάδα, και πέρσι η διακυβέρνηση ήταν για μου το στέρισε, έτσι. Ναι, ναι. Και έχουμε και πολλά επιχειρήματα. Είναι σε πανικό, Γιώργο, το έχουμε πει. Μην μπαίνετε καν σε διαδικασία διαλόγου. Εγώ χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη τακτική. Τους εκνευρίζει αφάνταστα. Έγινε. Δεν θα πεις, όχι. Γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν έχω όρεξη να συζητήσω να πω σε διάλογο. Τίποτα. Αυτό θες να πιστεύεις. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Κατάλαβες. Ας τους. Τρελαίνονται με αυτό. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Τώρα από τον κόσμο την Κυριακή είμαστε ένα υπέροχο. Οι 5-6 να φωνάζει πρωτάθλημα και εμείς από την 3-2 να φωνάζουμε κύπελο. Και το ωραιότερο σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές το μισό γήπεδο και μετά το μεγαλύτερο φουρνέλο είναι ο Ολυμπιακός. Μια μαγεία. Φουρνέλο θα λες, γιατί μην μας κάνει για μια μήνυση φουρνέλο. Μπαρμπασάβας. Α, τώρα που είσαι για τις μηνύσεις Γιώργο, θέλω να έχω πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος και ο Ρασβάν, έτσι ρε παιδί μου, κέρασμα, έτσι για χαβαλέ, να πει I want to tell something. Except of the balance, of the confidence, of the determination, the huge quality and the mental aggressivity. Να πει ένα πράγμα θέλω, Γιώργο, να πει. We fuck you! Μείον ένα πόντο, έτσι δεν σας το χαλαλίζω, ρε. Ένα βαθμό έτσι για την πάρτι σας. Έτσι. Να φύγω τις διερμηνίες για να... Έτσι, ένα fuck στο τέλος. Έτσι, έτσι και να ξεδώσει, ρε. Πώς το λέει, σας τον κερνάω το βαθμό. Έτσι να το βγάλω από πάνω μου.
Ο Μπαρμπασάβας πόσα εκατομμύρια είπε γάβρουσε και τους βαστάει. Μεγάλη ψαραγορά. 5 εκατομμύρια. Γεια σου Γιώργαρα μου. Για 4-16 καλημέρα. Γεια σου Γιώργο μου. Κάτσε να σε βάλω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς την Εύη. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή. Βεβαίως επίσης. Δυσάρεστο βέβαια του Μαουρίτσιο. Πολύ. Αλλά εγώ γιατί πιστεύω ότι όπως καλύψαμε τις άλλες θέσεις μια χαρά θα καλυφθεί και αυτή. Αυτό θα γίνει. Πιστεύω ότι θα βρεθεί ο τρόπος εκ των έσω και θα τα βολέψουμε όλα μια χαρά. Έχει το ρόστερ βάθος. Βέβαια με εκνεύρισε ο Μπρούνο βέβαια, ο οποίος... Και κάθε Μπρούνο από αυτούς όλους που βγάζουν όλη τη λύσα σε εμάς. Να κάνουμε. Είδες ότι μέχρι και το τέλος τον πίσες κοπάνεις. Και πόδια και παρτήματα στον Αστράγαλο και όλα. Άμπραβο. Ο δε έξυπνος κύριος, πες το να μωρέ, της ΑΕΚ που παρουσιάζει το Open. Ο Ντέμις Νικολαίδης. Ο Ντέμις, άμπραβο. Βρήκε την εξυπνάδα να πει. Αχ, τώρα που τελειώσαν τα ντέρμπι, ας το βγάλουν αυτό το δίχτυ που μας ενοχλεί. Αχ, σε ενοχλεί το δίχτυ! Ναι, σώπα, ρε! Να το βγάλουμε, ρε, Ντέμι! Ναι. Σου δηλαδή, κόβει την ορατότητα! Δηλαδή, πόσο πιο αντεμικό τη λέξη μπορεί τόσο. Να είσαι. Πόσο πιο. Του χρόνου. Να πω, ρε, που τι. Του να χρόνου. Παραλίγο θα την έλεγε τη λέξη, μαζί σου είμαι. Φουλ. Λέω όμως. Του χρόνου δεν νοείται να μην υπάρχει. Αντίβαρο πάω και εκεί. Άντε ναι. Φέτος άλλο, ξεκινήσατε αργά, ναι, μα οκ. Okay. Του χρόνου θα υπάρχει μια φωνή εκεί. Και μην νομίζετε ότι το λέω, προσέξτε, επειδή μου ήρθε μήνυμα. Δεν υπάρχει, δεν το λέω σε καμία περίπτωση για μένα, ούτε καν, έτσι. Δεν είμαι και ικανός, ας το πω, για να πάω εκεί. Άστο. Μιλάω για άλλους ανθρώπους που είναι καθαρά δημοσιογράφοι, που είναι παλιές καραβάνες, που έχουν ετοιμότητα λόγου, που είναι... καταιγιστική όταν χρειαστεί. Όσο για τον Άπκομπ, ήθελα να πω, μπορεί να μην βάζει, μπορεί να δίνει τις ασίδες, μπορεί να παίρνει να κερδίσει. Δεν με νοιάζει, βρε. Έχουμε τόσο πολύ πρόσφατη σύνθεση. Τα Μποφίλια 2019, ρε, θα τη φέρω στο στούντιο. Δεν ξέρουν από πού θα τους έρθει. Έχουμε πολυπρόσωπη επίθεση. Δεν μπορούν να καταλάβουν από πού θα τους έρθει. Τρομερό μάτς κάνει. Από τον Ιντέιρα, από τον Σβιντεύσκι, πώς τον λένε. Ο Σβαρόφσκι, πες τον Σβαρόφσκι. Από τον Μπίσεσ, από πού θα τους έρθει δεν ξέρουν. Οπότε μη σε κόβει, ας δίνει αυτό, ας παίζει όπως θέλει. Όχι ρε, δεν αλλάζει τίποτα. Και ας δίνει τις ασίσεις και κερδίζει τα πέναλτι και εμάς δεν μας πειράζει. Τρελαμένο τον θέλω. Τρελαμένο. Και για τον Μαουρίτσιο όλα καλά θα πάνε. Θα βρεθεί τρόπος να τα φέρουμε πέρα. Φιλιά, γεια σου Εύη. Γεια, πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα σας. 2310-287-888, παρακαλώ, ναι. 1, 2, 3. Πήγα στην κυρία. Του και βγαίνω. Φετού! Ένα μήνυμα! Κατάλαβαν, φίλε του Τιστούνου και αφάντσο πλέον. Ναι, ρε. Μπράβο, είσαι γαλαντόμος, αγόρι μου, είσαι γαλαντόμος. Ζουμουσού, μήπως. Ζουμουσού, αφού. Λέγω, μήπως ζουμουσού. Αφήστε τους να κοπανιέντε. Τώρα, αυτό το γατί ο Ποντένς λέει, του χρόνου πάμε για πρωτάθλημα. Ναι, αγόρι μου, διεκδίκησε το. Έτσι, του χρόνου. Σωστά μιλάς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ή ο Μπακάκης το... που λέει είμαστε στεναχωρημένοι πρωταθλητές. Έλα. Σόπα. Λοιπόν, να πάω στη γωνία να κλάψω. Κάτι σημαντικό πάνω στη γραμματική στην οποία λίγο κάτι ξέρεις κι εσύ. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να βαστάει σε μας. Είναι το θα σε μηνύσω. Ναι. Εδώ ανατολικά στο χωριό μου λέμε θα σε μηνύσω. Θα σε μηνύσω. Το μηνύσω. Τρως ένα γραμματάκι. Α, το μηνύσω ρε. Ναι ρε. Μήνυση. Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Όσο για το tanks. Το Σεντερφόρ έχει ένα μειονέκτημα. Φτού. Μουστάρε την Ποφίλιο. Δεν έχει ξυβολόχη και τι να το κάνεις το άρμα χωρίς ξυβολόχη. Έτσι μπορεί να συνεχίσει έτσι. Αυτό δεν άρμα, είναι άρμα φίλε. Όλα θα καλυφθούν. Εγώ φίλε είχα την υποχρέωση στον εαυτό μου να χαίρομαι, να ζουμουσού. Λοιπόν, ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε καλημέρα στους συντριβάζοντες. Γεια σου Μένιο! Και τον Γιώργο που επιτέλους με πέρασε, φιλιά. Γεια σου Μένιο! Γεια σου φιλιά, Μένιο. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Δεν χρειάζεται να πω ότι ήταν και τα δύο πέναλτι, έτσι. Νομίζω ότι τα αυτονόητα, να μην χαλάμε τζάμπα σύμφωνα και φωνήματα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα, μεθ' επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα Κωστή. Καλώς στο στράτο. Χρόνια πολλά, καλή σέρα Κωστή να έχουμε φίλε. Λοιπόν, πες ρε φίλε για το χιαστό τώρα εσύ που είσαι, είναι η δουλειά σου.
Εντάξει, είναι ένας δύσκολος τραυματισμός. Το γεγονός ότι έχει και μια πιθανή ρήξη έξω μηνίσκου είναι που δυσκολεύει την αποθεραπεία ακόμη παραπάνω και μπορεί να φτάσει και το 9 μήνο ο ποδοσφαιριστής στην αποχή. Α, 9 μήνο! 9 μήνο, ναι. Ευτυχώς, μέσα στην ατυχία του ήταν τυχερός που δεν έπαθε τη λεγόμενη ατυχή τριάδα που είναι ρήξη προς τη χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου συνδέσμου. Που είναι ουσιαστικά σε αυτή την ηλικία τέλος καριέρας, αντίο ζωή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Εντάξει, δεν είδα, ήταν από κλωτσιά, στραβοπάτησε... Όχι, και έγινε και πολύ μεγάλο λάθος το γεγονός ότι μπήκε και ξανά έπαιξε ο παίχτης. Ο ίδιος δεν το κατάλαβε το τραυματισμό. Σωστό. Δεν έχει τόσο καλή αίσθηση του σώματός του, δεν είναι τόσο έμπειρος. Σωστά μιλάς. Δεν το κατάλαβε, είναι ζεστό εκείνη την ώρα, έτσι. Όχι, yeah. Κωστή, δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ζεστό. Επειδή η σύνδεσμη δεν είναι ιστός που αιματώνεται πάρα πολύ. Όταν πονάει το γόνατο και πρέπει ο ποδοσφαιριστής να... Ειδικά από ποδοσφαιριστής όπως ο Μαωρίσιο που έχει πολλές ταλαιπωρίες με τον γόνατο την τελευταία διετία που είναι στον ΠΑΟΚ, έπρεπε ας πούμε να την κατασταθεί αμέσως. Γιατί φάνηκε από όταν πέφτει μόνος του ποδοσφαιριστής κάτω, συνήθως είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Χωρίς να υπάρχει επαφή, κάπου έχει κολλήσει το πόδι, κάπου... Ο μηχανισμός κάκος αυτός είναι το λεγόμενο pivot shift, η κίνηση του μπάσκετ που κάνουμε, που βιδώνει το πόδι κάτω. Που μένει σταθερό το πόδι και φεύγει το γόνατο. Στροφή γύρω από τον άξονα του. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε τρία πράγματα. Καλή αποθεραπεία στο Μαωρίσιο. Από ανθρωπιστικής πλευράς είμαι στεναχωρεμένος. Από ομαδικής πλευράς δεν το λυπάμαι καθόλου, φίλε. Έχει το καλύτερο φυσικοθεραπευτικό team, τον καλύτερο γιατρό και τους καλύτερους φυσικοθεραπευτές στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το λυπάμαι καθόλου τον παίχτη. Είναι πληρωμένος. Η ομάδα είναι πλούσια, μπορεί να φέρει και αντικαταστάτη καλύτερο του Μαωρίσιο. Το μόνο που θα λείψει είναι στα φετινά παιχνίδια. Ας μην πούμε δεν το λυπάμαι, ας πούμε ότι δεν ανησυχώ καθόλου. Ακριβώς, ναι. Δεν ανησυχώ καθόλου. Είναι στα καλύτερα χέρια γιατί που μπορεί να βρεθεί. Δεν το λυπάμαι μπορεί να παρεξηγηθεί. Αυτό ναι, όπως το λες. Δίκιο. Κορυφαίοι επιστήμονες. Ατυχή χρήση της έκφρασης. Λοιπόν, δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Η ομάδα, βασικά για το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι θα λείψει στα παιχνίδια τα φετινά. Γιατί θέλω ID το πρωτάθλημα και double να μείνει στην ιστορία σαν η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας σε διαφορά δυναμικότητας από τους υπολείπους. Και θέλω να σταθώ σε τρία πραγματάκια και να κλείσω. Ναι. Το ένα είναι ότι αυτοί οι ανέσχυντοι κάτω τόλμησαν ρε φίλοι και βγάλανε σε άρθρο τα κατορθώματά τους τα περσινά σε εφημερίδα φύλλα προσκυμενή τους. Ναι. Μιλάω για την εφημερίδα της ΑΕΚ. Ναι. Θα έπρεπε να βάζουν το κεφάλι μέσα στο έδαφος από ντροπή όπως κάνουν στο Θοκάμιλι. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν θα έπρεπε να βλέπουν. Στράτο, τι ζητάς. Ζητάς από τον Εσκιμό να ανακατεύει την αμμουδιά έξω από το γυμνού του. Ζητάω λίγο τσίπα. Να σου πω γιατί. Γιατί ο λόγος που συμπαθούσαμε κάποτε αυτή την ομάδα ήταν ότι έχουμε κοινές καταβολές. Αλλά φαίνεται ότι όποιος πηγαίνει στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, στα παντελόνια, τα φοράει μόνο γιατί κρυώνουν τα μπούτια του. Τη ξεχνάει, φίλε, την καταγωγή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό έχω αρχίσει και νιώθω. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι προσοχή στο φορμαρισμένο πανετολικό. Ήταν πάρα πολύ καλός εχθές. Ελπίζω να ηχήσει καμπανάκι για τον Θα πούμε για αυτά μέσα στη βδομάδα, Στράτο. Ότι δεν πρέπει να πάνε όπως πήγανε στο μάτς με τον Ατρόμητο. Πρέπει να μπει πιο δυνατά η ομάδα από ό,τι στο μάτς με τον Ατρόμητο. Να καθαρίσει το μάτς, να κόψει το βήχα εξ αρχής γιατί θα υπάρχει και Έλληνας διαιτητής. Φιλιά πολλά. Ένα τελευταίο, ναι. Κωστή. Για το Σβιντέρσκι υπάρχει το νέο προσωνύμιο που του το έδωσε ο Rainmaker. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το σαγόνι. Καλημέρα. Φιλιά. Έχει πολλά πετυχημένα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τι, άλλες δύο μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Πρόδρομος είμαι. Γεια σου ρε Πρόδρομε, Στοκχόλμη. Όχι, ή γενικά. Καλό Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο ένα πρόδρομο. Okay. Αλλά έτσι όπως είναι σαν στο χώμα εδώ πέρα. Ξαναγύρισε. Σήμερα. Το κρύο, ε. Δεν μασάμε, ρε. Δεν πέφτει, ρε, με τίποτα, ρε. Μην μασάτε τίποτα, ρε. Δεν πέφτει με τίποτα. Για πες. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Εγώ χθες που ήμουν στο γήπεδο, μιλούσα εκεί με τα παιδιά, εκεί στο 3-0 περίπου, για το κύπελο πλέον. Έμεινες και Δευτέρα.
Τι λέω, μωρέ, ναι, εντάξει, έχουμε χάσει μπάλα. Έλα, έλα, και εγώ πώς φορές το έχω πει σήμερα, άστο, έλα. Πάω στη δουλειά τώρα και λέω Δευτέρα είναι, πάω. Άστο, άστο, έλα, και εγώ το έχω πει σήμερα πώς φορές. Για πες, θα βάλεις σε κανένα. Και ζητούσαμε για το κύπελο και πώς μπορούμε να κάνουμε δώρο στον συμπολίτη. Ναι. Να μείνει ένα χρόνο ακόμα αίτητος. Στην Ευρώπη μιλάω. Στην Ευρώπη. Και... ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει τρόπος, ακόμα και αν βγαίνει. Πάω Λαμία στο τέλος. Η Λαμία παίρνει το κύπελο. Το δίνω. Και ο Άρης τη θέση κανονικά και περνάει η Λαμία. Είναι ιδιοφυές. Είναι σατανικό. Σατανικό θα το πιστεύω. Είναι σατανικό. Είναι όμως και... σαν σκέψη πραγματικά πολύ ψαγμένη, θα φτάσουμε και εκεί. Θα έρθει και η ώρα. Θα έρθει και η ώρα. Γενικά, μέσα στο πλαίσιο της ωραίας καζούρας. Είναι... δεν είχαμε τι να κάνουμε. Ξέρεις, το αγίπεδο ήταν 3-0. Λες τώρα, εντάξει, ας πούμε και τίποτα. Να περάσει η ώρα, δεν έχει να περάσει η ώρα. Αυτό. Τα νύχια στη θέση τους. Χωρίς να παίξουμε καμία σπουδαία μπάλα την Κυριακή. Έτσι. Ναι, ναι, δεν είχε, δηλαδή, δεν είχε... τόσο όσο. Και είδατε, μιλάμε για τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος. Πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Παρά τις ελλείψεις. Ναι. Μια ομάδα δουλεμένη καλά. Είδατε ότι εγώ δεν χαλάρωσα πουθενά, να ξέρεις. Μόνο όταν μπήκε το τρίτο. Δεν χαλάρωσα πουθενά. Δηλαδή, ναι, γιατί με το Διάννα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και ήθελα να γίνεται μια στραβή και μετά λες γιατί. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Έτσι. Που ο Πασχαλάκης ανακούμπησε μπάλα όλο το μάτς. Δεν είναι καμιά φάση, έτσι. Λέμε τώρα. Έτσι. Έγινε, αδερφέ, πρόδρομε. Πες να σε βάλω και στην κλήρωση. Κάτσε να σε βάλω και στην κλήρωση για τρίμερο, δεν θες. Πάτε, βάλε. Τι είναι, επειδή είναι Παντελεήμονας, να πούμε και είσαι μόνο για πρόδρομο, Άγιο Πρόδρομο. Όχι μόνο, είναι η μικρούλα, πού να την πάω. Εδώ τη μικρή, για. Πόσο είναι? Σήμερα 3 μηνών ακριβώς. Αγόρι μου, αγόρι μου, τρέλα είσαι, τρέλα, τρέλα. Βάλε, 3-12 και ό,τι γίνει. Έγινε πρόδρομο. Σε χαιρετώ. Έγινε, να είστε καλά, για χαρά. Πάμε, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι. Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ξέρεις αύριο θα παίξω το τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης. Τα άκουσες? Δεν το ξέρω. Έχει πάρει δηλαδή τα λόγια. Έχει πάρει τα λόγια σου. Καθόλου, Έχει πάρει τα λόγια σου. Γραμμένα μέσα την εκπομπή. Και ναι, σε ροκ κομμάτι. Εγώ το δώσω το τηλέφωνο σου. Ναι. Έχει πάρει τα λόγια. Έχει πάρει τα λόγια και έχει γράψει ένα ρο κομμάτι. Αύριο θα το παίξουμε στον αέρα το κομμάτι. Να ξέρεις. Ναι. Αυτά. Ζου μου σου λέμε. Έτσι. Τα γνωστά. Κάθε πίκρα και έτσι ακριβώς. Έτσι. Κουφάλα νεκροτάση. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Τα περαστικά μου στο μεγάλο παιχταρά το Βραζιλιάνο Μαρούζιο που ακούει το όνομα. Λοιπόν. Έτσι. Όσο για το τακούνι σιαγώνι δεν έχω να πω τίποτε. Κλατς, κλουτς, τούλα. Αυτός είναι. Μπαίνει μέσα και καθαρίζει. Αδικείται ο άκμου, ρε παιδιά. Δεν αδικείται, γιατί αδικείται? Το άλογο, το άλογο, άλογο. Το άτι. Το ένα άλογο να είναι μαύρο. Όλη η ομάδα μπροστά είναι αυτός, ρε παιδιά. Να μην αδικήσουμε τους πίσω, είναι άλλος ο ρόλος τους. Σκίζεται. Όλη η ομάδα μπροστά, όλο το κουμάντο, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Καλή σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Παύλε! Δεν μας πέφτει. Φιλιά! Εννοείται, ρε, εννοείται. Δεν πέφτει. Φιλιά! Και 100. Φιλιά, φιλιά! Γεια σου, Παύλε! Πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, ψαραγορά Αιγαίων. Κορυφαίο ψάρι. Πεντανόστιμο, ολόφρεσκο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου τέτοια ψαραγορά. Και στο διοικητήριο Αγίου Δημητρίου και στο Ωραιόκαστρο. Εκεί θα βρείτε, καθαρισμένο έρχεται. 214.000 το ένα, το κατάστημα, στην Αγίου Δημητρίου 70, 69-56-66 το Ρεόκαστρο, καθαρισμένο από λέπια, από εντόστια, καταπληκτικό ψάρι, φρεσκότατο, σε μεγάλη ποικιλία, υπέροχα πράγματα, πρότυπη ψαραγορά Αιγαίων και τις Κυριακές ανοιχτά. Φυσικά Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου 237-163, υπέροχα ζαχροπλαστεία, κορυφαία γεύση στο πρωί, θέλετε καφεδάκι, θέλετε σφολιατοειδή, θέλετε το μεσημέρι, τουρτάρες. Παγωτάρες, θέλετε ψωμί, ζυμωτό, ζαπάτα, τα πάντα όλα, ό,τι υπάρχει. Σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, κεράσματα, εκπληκτικά πράγματα. Και βέβαια ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτές τις μέρες, Bosch και Siemens. Κουζίνες για μαγειρική, καταπληκτικές. Με τα τελευταία συστήματα, με την τελευταία λέξη τεχνολογίας, πραγματικό γλέντι, πανηγύρι είναι η μαγειρική και οικονομικά και πολύ γρήγορα. Θα πάμε σε διάλειμμα.
Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction 323-003. Αυτός ξέρει τι ισχύει για διακόσμηση, για δόμηση, αυτός για ανακαίνιση, όσο κανένας άλλος. Ενημερωθείτε, έρχεται, κάνει δωρεάν τη μελέτη στο χώρο σας και σας βγάζει από το σπίτι, βγαίνετε, είναι αχούρητο, κάνει παλάτι. Διάλειμμα και επιστράφουμε! Έλα, εδώ είμαστε! Μπουκάραμε, βου! Τρίτη σήμερα! Καλή Σαρακοστή σε όλους, και Σαρα Γιώργο και Σαρα Μίτσο και Σαρα Γιάννη, ό,τι έχει ο καθένας. Ελπίζω να περάσετε όμορφα χθες με τους δικούς σας ανθρώπους, με λαγάνα, με χαρταετό. Ο δικός μας δεν πέφτει με τίποτα, ο χαρταετός εννοώ. Καμία χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός, αλλά ταυτόχρονα και καμία αλαζονία και καμία έπαρση. Δεν θα γίνουμε σαν αυτούς που κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια. Τους βλέπετε, βρίσκονται σε μια σύγχυση. Τελούν εν πλήρη συγχύση και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, γιατί είναι και άμαθοι κιόλας σε τέτοιες συνθήκες. Ένα χρόνο μετά την κλοπή, τους βλέπετε που είναι, πόσο χαμηλά, να βολοδέρνουν και να τρώνε τις άρκες τους μεταξύ τους. Αφήστε τους. Αυτό είναι εμείς, πιο δυνατοί, εμείς εδώ. Εμείς εδώ. Να ζήσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Για το Κύπελλο θα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είναι 3 και 24 Απριλίου τα μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Ασχοληθούμε με αυτό όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Τώρα στο μυαλό μας μόνο το Σάββατο το βράδυ είναι ο Πανετολικός. Θα πούμε με αυτά. Θα ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα. Να πω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η κορυφαίος προορισμός για τα νοστιμότερα κρεατικά, ζουμερά, καλοψημένα, φρεσκότατα, από τον Δημήτρη Βαγγέλη και την οικογένεια. Εκεί απέναντι από το Μασούτι 705-750, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, γλύφετε τα κλωδάχτυλά σας. Μόνο και τα τραπεζομάντιλα να φάτε, και αυτά νόστιμα είναι. Φυσικά, Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος χαλβάς. Κάπου πήγαμε τώρα τις προάλλες, μας βγάλανε ένα χαλβά, λες και τρώγαμε χαρτί. Μόνο Λουκάς, με τη συνταγή από την πόλη. Μπείτε στο lukas.gr να δείτε γιατί σας μιλάω. Πεντανόσιμες γεύσεις, εξάγει σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Τρελαμένοι όλοι. Χαλβάς Λουκάς. Και βέβαια το νούμερο 1 sports καφέ στην πόλη είναι στην Πότσερ 132. 950-950 τηλέφωνο. Με οθονάρες, με VR προσωμιωτή, με τραπέζια για PlayStation, με μεγάλο προτζέκτορα, με πιατάρες, με happy hour το πρωί, πάφτινος ο καφές. Με υπέροχες προσφορές, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δύο βαρέλια μπύρες και μία πίτσα μόνο ένα 10€. Καταπληκτικά πράγματα. 9.50, εκεί τα μάτς, όλα. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο. Επίτρεψέ μου να πω και μια στιγμή ότι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για το τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Καταπληκτικό, με πρωινό μέσα. Έλα, φιλάρετε μου, έλα, σ' ακούω. Ωραία, μέσα, ας πω λίγο πρώτα για προχθές. 20 λεπτά στον πρωτοπόρο, 40 λεπτά στον αποτυχημένο. Είναι οι ωραίες καταστάσεις που δεν μπορούν να τις ξεχάσουν, πρέπει να τις συνεχίζουν. Θέλει χρόνο αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μέσα στην εβδομάδα θέλω να δω, γιατί δεν βλέπω κανέναν να ευαισθητοποιείται, κανένας δεν ενοχλείται, που θα δοθούν 20 ολόκληρα εκατομμύρια για την ΑΕΚ, σε μια ομάδα που είναι ανώνυμη εταιρεία. 500.000 οικογένειες δεν έχουν ρεύμα στα σπίτια τους. Ακριβώς. Δεν βλέπω κανένα να ευαισθητοποιείται όμως. Κανένα δεν διαμαρτύρεται. Έτσι και ήταν όμως. Και πηγαίνει ο παππούς στο νοσοκομείο και του λέει: φέρε μαζί τα φάρμακα για την πίεση και για την καρδιά. Φέρε μαζί τα φάρμακά σου. Δεν έχουμε φάρμακα εμείς, να ξέρεις. Απλά πραγματάκια. Ποιος είναι κρατικός? Κρατικοί είναι αυτοί που παίρνουν 20 εκατομμύρια, έτσι, αέρα χρήματα. Και αν λέει ότι τα υποσχεθήκανε, πόσες υποσχέσεις μας έχουν δώσει? Καλά. Και μας έχουν σοβαρολογείς. Θα πούνε πεινάει ο Κοσμάκης, κόβονται συντάξεις. Δεν έχουν. Τι λες τώρα? Με αυτά τα 20 εκατομμύρια δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι για να βοηθήσεις τον Κοσμάκη? Ένα να βάλεις ένα υδροπλάνο να πηγαίνει να παίρνει τους ασθενείς από την Παραμεθόριο στα νησιά. Πόσο κάνει ένα τέτοιο? Πόσο κάνει? 500.000, ένα εκατό, πάρε δύο τέτοια. Πάρε εδώ δύο. Μαζεύουμε καπάκια για να πάρουμε καροτσάκια να μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι. Σε παρακαλώ. Δεν έχουμε καροτσάκια. 20, είναι τραγικές συνθήκες. Κατάλαβες. Και εμένα μου δώσαν ένα, μου νοικιάσανε ένα κομμάτι γη στο οποίο άραζαν οι καντίνες και γινόταν η λαϊκή την Τετάρτη, και πάνε αυτό το πράγμα να το εξομοιώσουν. Και εσάς λέει, σας. Τι και εμάς? Εμείς το γήπεδο θα το πληρώσει από την τσέπη του, φίλε ο Ιβάν.
Δεν περιμένω να μου το κάνει κανένας ούτε στο Καραϊσκάκης που μπήκε τότε στα Ολυμπιακά έργα. Έτσι και χαρίστηκαν χρέη και μπήκαν σε ρυθμίσεις. Ούτε τώρα όπως γίνεται με τη Χάρτινη που τους έχουν χαριστεί δύο φορές και έχουν σβηστεί τα χρέη. Γι' αυτό είμαι διαφορετικός. Αυτή λοιπόν η εβδομάδα έχει να κάνει με ένα ποσό 20 εκατομμυρίων και περιμένω όλους εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα να είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι όσο θα ήταν αν τα έπαιρνε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό θα ήταν φοβερό. Θα ήταν δολοφονία του λαού. Σκέψου τι θα γινόταν αν έβγαινε ο Ιβάν και έλεγε ότι κύριοι μας δώσαν 20 εκατομμύρια να κάνουμε γήπεδο. Ναι, σκέψου τι, όχι εξόρια, όχι αφιερώματα μισά ώρα στα δελτία τους. Άστο. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε, γεια σου φιλάρετε. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ, ναι. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλημέρα, τι γίνεται, καλά είσαι. Έλα, αδερφέ. Κοίταξε. Είσαι ο. Είμαι ο Χρήστος, είμαι. Συνήθως θα μιλάω για στρατηγικούς στόχους, όχι για αφήνω τα υπόλοιπα παιδιά να μιλάνε για τα υπόλοιπα. Ναι. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να αφήσει να ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα αν δεν υπάρξει τιμωρία στο θέμα του Τζίλου. Δηλαδή αυτό που υποσχέθηκε, γιατί υπήρχε υπόσχεση, είναι φανερό, δεν χρειάζεται να έχεις δηλαδή, το χάρο για να καταλάβεις. Συμφωνώ μαζί σου. Υπόσχεση, υπήρχε υπόσχεση, υπάρχει υπόσχεση του κύριου Τσίπρα στο δικό μας μεγάλο μέτωπο ότι θα τους βρει και θα τους τιμωρήσει. Γι' αυτό μετά από 44 χρόνια, μετά από 44 χτυπήματα από αγώνες που γίνανε κυρίως που ενδιαφερόταν το ΠΟΚ, δεν πιάσανε κανέναν. Κανέναν, ποτέ. Για πρώτη φορά η ασφάλεια λοιπόν μετά από 44 χρόνια και μετά από 44 χτυπήματα. Χτύπησα μέχρι και πόπτη στη Τζιμισκή, μην το ξεχνάμε αυτό. Μετά από μάτσο καμένους φούρνους, καμένα σπίτια στην Χαλκιδική. Όχι, αγόρι μου, εδώ στη Τζιμισκή πριν από 10 χρόνια το κατέβασα κάτω για να του δείξει τα κουστούμια και του απίσει το ξύλο η μπράβη. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Πρέπει να υπάρχει τιμωρία της ομάδας που το έκανε και να βάζει όσοι βγαίνουν να βγάλουν αν συμφωνούν. Και εδώ όλες τις ομάδες της αντίπαλη που το παίζουν ουδέτεροι και ωραίοι. Συμφωνείτε να τιμωρηθεί η ομάδα. Έτσι, έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι. Τους έχει βρει ασφάλεια. Εμένα ένα πράγμα με ενοχλεί. Που όλο αυτό έχει γίνει ένα σύριαλ, λες και βλέπουμε το τατουάζ, ας πούμε. Που κάθε εβδομάδα βγαίνει λίγο-λίγο κάτι. Δεν με απασχολεί αυτό. Από τη μια υπάρχει υπόσχεση. Επειδή μου ναι, εγώ. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Όχι στον Ιβάν. Να σου πω κάτι. Όχι υπόσχεση. Όχι υπόσχεση στον Ιβάν. Υπόσχεση στον ελληνικό λαό, στον πολίτη. Που βλέπει εκεί πέρα να οργιάζει μια εγκληματική οργάνωση και πάλι να βλέπει ότι πάνε για κουκούλωμα. Αυτό είναι που τρελαίνει τον κόσμο, κατάλαβες. Βλέπει, έχουν γίνει 50 τόσες συνομιλίες, 70 προ συγκεκριμένα τηλέφωνα. Ναι, εσύ τι κάνει, αυτοί κάνουν τη δουλειά του. Εσύ πρέπει στρατηγικά. Εμείς το λέμε συνέχεια, τι να κάνουμε. Έτσι, να έχεις και τους υπαλλήλους εκεί στο Open, βάλ τους να ουρλιάζουν, εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον. Πρέπει σιγά σιγά, εφόσον ο Ιβάν θα προσπαθήσει να πάρει και για δεύτερη φορά να διεκδικήσουμε την ΕΠΟ, πρέπει σιγά σιγά να γίνει αποκέντρωση της ΕΠΟ μετά από αυτά που γίνονται. Δεν μπορεί η ΕΠΟ να είναι τόσα χρόνια στην Αθήνα. Να πάει στη Λάρισα. Δεν μπορεί να παίρνουν φίλε το λεωφορείο, το μετρό και να μπαίνουν μέσα και να πίνουν καφέ με τον κύριο Γραμμένο. Καταλαβες. Ας παίρνουν τη Mercedes και ας οδηγάνε 240 χιλιόμετρα να ανεβαίνουν πιο πάνω. Καταλαβες. Διόδια. Θα λένε αυτή η ΕΠΟ να μείνει. Στην Αθήνα, αυτό φαίνεται το καινούργιο προεκλογικό για το καινούργιο υποψήφιο. Δεν ξέρω αν είναι εκείνος γραμμένος για την ΕΠΟ. Αυτό φαίνεται το καινούργιο προεκλογικό σύνθημα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Πρέπει η ΕΠΟ να φύγει από την Αθήνα και θα έχουμε μαζί μας όλη την υπόλοιπη να Ελλάδα. Προσθέσω δύο ακόμα. Να προσθέσω δύο ακόμα. Πιο εύκολα θα κερδίσουμε τις εκλογές. Δύο ακόμα να προσθέσω. Δύο ακόμα εγώ σε αυτά που λες. Ένα. Δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα χωρίς ΒΑΡ. Υπάρχει ξένος διαιτητές υψηλού επίπεδου, μην είμαστε βλάχοι, Και δεύτερον, ξένοι διαιτητές υψηλού επίπεδου, φραμπαλά και πάνω. Δεύτερον, δεν μπαίνει υπογραφή δική μας στο ότι συμμετέχει στα play-offs και ο πρωταθλητής. Επουδενή. Πρωτάθλημα με play-offs με τον πρωταθλητή μέσα, επουδενή. Αν είναι άλλο, εμείς δεν λέμε μόνο για τον ΠΑΟ, έτσι, μπορεί να είναι άλλος. Δεν βάζουμε τσίφρα σε αυτό το πράγμα που τόσα χρόνια υπήρχε. Έγινε, σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Πάσε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, καμία υπογραφή σε αυτό. Καμία δική μας υπογραφή. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Πάμε στον μεθ επόμενο.
2310, πέσαμε, 287-888. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με χρόνια πολλά και έχει γενέθλιο ο Δημήτρης που έκανε χειρουργείο. Το ζουμουσάκι μας να είσαι δυνατός, φίλε. Να επιστρέψεις γρήγορα, παλίκαρος. Σε θέλουμε εκεί, στη φιέστα. Δίπλα να είσαι, δίπλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Κολομπάμπουε. Χώρα. Καλή χαρά, Κωστή. Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, Κωστή, όπως τα είπε ο αδερφός είναι πριν, να δώσουμε συγχαρητήρια και στην εισαγγελέα Λάρισσας, η οποία, Λάρισσας μάλλον ή πήρα, δεν ξέρω, που πήγε ο ένας από τους δύο, αυτός ο πρωτογεράκης, γιατί, Κωστή, από τη στιγμή που, που αναρτούνται δημόσια τα ονόματα, εμείς θα τα κρύψουμε. Νομίζω ότι είναι λάθος να τα κρύβουμε. Δηλαδή, ας πούμε, υφερόμενοι ως δράστες, άντε, για να είμαστε... Υφερόμενοι, ναι, υφερόμενοι. Όχι, ο ένας δεν είναι φερόμενος καν. Πήγε και ομολόγησε. Αυτός ο Πρωτογεράκης πήγε και ομολόγησε ότι ήταν ένας εκ των τριών δραστών. Είναι αυτός που κάνει τουρνέ στο εξωτερικό. Όχι, εκείνος είναι ο Μαντάτας, πώς το λέμε. Α, είναι άλλος. Άλλος ο άνθρωπος, άλλος. Ο οποίος είχε κάνει 50 ληστείες και ήταν προσωπικός οδηγός του κυρίου Κονταρού. Και μιλούσαν καμιά 800 φορές πριν και μετά του... 50 ληστείες. Δεν πρέπει να γίνει ένα πάρτι, ξαναλέω. Με μπαλόνια που να έχουν σχηματισμένο το 50. Ένα Casa de Papel, μια αναπαράσταση με μάσκες. Μα τι σύμπτωση ρε Σικωστή, η Casa de Papel είχαν ανεβάσει από το Casa de Papel αυτό, Κορέο. Και έλεγαν ότι σκέφτονται να ψηρίσουν το UEFA, δηλαδή να το διεκδικήσουν δεν μπορούν ρε φίλε. Μόνο με ληστεία. Χριστό, μόνο είναι για γέλια και για κλάματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, είναι όλο αυτό, όλο δηλαδή. Τους, όλοι τους οι πάντες, αντί να πέσει όλη η Ελλάδα αυτό το μπάρμπα, που και καλά με πρόφαση την ηλικία του και την ασθένειά του προκαλεί. Εδώ πλέον θα αρχίσω να πιστεύω ότι δεν ξέρω αν είναι καν ασθενής με τέτοια κακία ένας άνθρωπος που είναι, υποτίθεται έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα να βγαίνει και να βγάζει τέτοιο μίσος και νέοι Ολυμπιακοί έχουν τη χαρά και τι να μας πουν οι άλλοι. Αλλά δεν θέλουμε τις χαρές σας. Δεν τις θέλουμε τις χαρές σας. Δεν θέλουμε απορριφηθεί χαρές, το καταλάβατε. Δεν θέλουμε να σας μοιάξουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν γουστάρουμε ρε, δεν γουστάρουμε. Δεν είναι, ναι. είναι τόσο ξένο αυτό με εμάς. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους χαρά. Για αυτό την Τούμπα την Κυριακή, δεν ξέρω τι αίσθηση περνούσε στην τηλεόραση, αλλά ο κόσμος ακόμη και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και από την 5-6 και την 4 και τα λοιπά το πάρτι, είναι σφιγμένος ακόμη ο κόσμος. Φυσικά. Γιατί ξέρει με ποιος έχει να κάνει. Φυσικά. Δεν μπορεί να το απολαύσει. Δεν τον αφήνουν να χαλαρώσει. Φυσικά. Δεν πειράζει. Δεν να σου πω κάτι. Τη δική μου άποψη. Δεν πειράζει. Ας είμαστε σφιγμένοι. Θα βγει όλη η χαρά στο τέλος. Έτσι, ας είμαστε... Γιατί έχουμε να κάνουμε με αυτούς, Χρήστο μου, απέναντι. Μα δεν υπάρχει. Ξαφνικά, ο κόσμος, φίλε, έχει τόσο πολύ οριμάσει. Είναι τόσο έτοιμος γι' αυτό. Που ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό τον συγκρατεί. Ακόμα και στη χαρά. Σε όλα, Κωστή. Σε όλα. Δηλαδή βγήκε ο Ντουρμισάη και λέει, ζήτησε συγγνώμη. Τι συγγνώμη ρε Μάστορα. Το θέμα δεν είναι ότι πανηγύρισες μπροστά στη θύρα 4 που αν το βάλεις ας πούμε είναι προκλητικό. Είναι ότι έκανες και χειρονομίες και έβριζες. Ακριβώς. Όπως το ίδιο κάνανε και οι παίκτες του Άρεος στην θύρα 7 και 8 που κάναν χειρονομίες. Και κατά σύμπτωση αυτές οι ομάδες μαζί με τη Λάρισα φάγαν ντόρτια από τη μεγάλη ομάδα του Πειραιά. Σε κατά σύμπτωση κάθε αντίπαλος πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μετατρέπεται σε Βαρσελόνα. Έλατε. Με αντιπάλους εις ίδιους. Δεν πειράζει παιδιά, ό,τι και αν κάνετε, όπως και να το κάνετε, θα καθίσετε στο τέλος και θα το απολαύσετε. Και αν δεν θέλετε να το απολαύσετε δεν πειράζει, θα το απολαύσουμε εμείς. Δεν πειρα, κανένα πρόβλημα. Ξύδι. Όπως λες εσύ Κωστή, δεν πέφτει. Δεν πέφτει με τίποτα. Και θα την κρατήσουμε όρθια μέχρι τις 11 Μαΐου. Έτσι. Έτσι, και μετά έτσι, να την ετοιμάσουμε για το, για το χρόνο, πρώτα ο Θεός. Για τα και σεντόνια. Για το Champions League. Θα τη σκεπάσουμε με σεντόνια. Γιατί τα βλέπετε. Σεντόνια τα βάψαμε κόκκινα φέτος. Πολλά σεντόνια. Φιλιά, φιλιά. Α, και κάτι άλλο. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, να ξέρετε. Πάνω απ' όλα πιο και πολύ, περισσότερο απ' όλα. Πιο πολύ. Φιλιά. Γεια σου Κολομπάμπουε. Γεια. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Τρεις. Τέσσερις. Ναι. Καλημέρα σας. Μην καλείτε άλλο θερμή παράκληση γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τον και μισή έτσι κι αλλιώς θα την περάσουμε την ώρα. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Λέγομαι Εύη. Γεια σου, Εύη! Σε ακούω με την τριών μηνών κορούλα μου. Ω, μαγεία, μαγεία, κοριτσάκι μου, γλυκό! Αγάπη μου, πριγκίπισά μου! Πριγκίπισα από τις λίγες. Τι ωραία, τι ωραία. Πήρα να σε στηρίξω στην άποψή σου, να μην ακούσουμε μποφίλιου.
στην εκπομπή. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, μην ξεχνάς ότι ο Ιβάν πριν κάποια χρόνια για ένα τσάι πήγε. Ένα τσαγάκι. Ένα τσαγάκι. Το είχε πει ο άνθρωπος. Η γεύση αυτή ξέρεις ποια είναι. Η γεύση τσάι μπραβ. Πώς λέμε τσάι μύρτιλο, τσάι φούρτα του δάσους, τσάι μάγκο. Αυτή είναι, αυτό ήταν το τσάι μπραβ. 11.30. Μπραβ. Δεν τους άρεσε. Τους ξύνησε. Τους ξύνησε γιατί χάλασε την πιάτσα. Είχανε μάθει με λαμό. Γιατί όταν ήρθε ο δικός μας εδώ, Εύη, δεν του είπανε, άκουσε μη σηκωρώ εδώ. Θα πέσω, θα ρίξουμε τον ΠΑΟΚ, κατηγορία, θα τον ρίξουμε. Και με ένα νόμο που θα κάνουμε με ένα παραθυράκι, σε ένα χρόνο θα σε λευκή περιστερά, θα σε πάλι στην πρώτη κατηγορία. Ξέρεις δεν είπε, μαθάει όμως. Ξέρεις τι είπε, κοιλίδα δίπλα στο όνομα του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει για μένα. Τέλος. Μπραφ, ντούκου. Και έμεινε στην ιστορία η κυριούλα εκείνη με το ταχεράκι, με το εμβρόντιτο βλέμμα του ντρούπι, η εφοριακός, έμεινε στην ιστορία. Έτσι, έτσι. Έχει έρωτα για την ομάδα, την αγαπάει, τι να κάνουμε. Έτσι. Πάθος. Πες μου λίγο κάτι, αυτός που θα ανακαλύψει σε άρωμα τη μορουδίλα, αυτό που μυρίζει το μωρό, αυτή τη μυρωδιά που βγάζει το πουπουδάκι, η πλατούλα του μωρού, του δικού σου του παιδιού, αυτό το πράγμα το αλλάζεις, δεν είναι το πιο υπέροχο άρωμα του κόσμου. Άστα, είναι απίστευτο. Πώς γίνεται, βλέπω, είναι, ξέρω εγώ, οι κουμπάροι μας που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους. Εντάξει, ο δικός μου τώρα είναι 3,5, έφυγε από το μωρό. Αλλά αυτή η μορουδίλα, ρε παιδιά, όποιος τη βρει σε δεντράκι για να το κρεμάμε στο αυτοκίνητο, θα γίνει πλούσιος. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που μας φτιάχνεις την ημέρα μας, την κάθε μέρα μας. Ευχαριστώ εγώ. Σ' ακούω συνεχώς. Να είσαι γερή. Να μεγαλώνεις ωραία το παιδάκι σου. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Έχω πει πολλές φορές. Ο ΠΑΟΚ δεν θα φέρει τις δουλειές μας πίσω. Οι εκπομπές μας. Αυτό που κάνουμε. Δεν θα δώσει δουλειά στους άνεργους. Δεν θα γυρίσει πίσω αυτούς που φύγαν μετανάστες εν έτη 2018-19. Θα μας βοηθήσει όμως ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Θα μας δώσει ψυχολογία. Η μάνα να μεγαλώσει το παιδί σωστά, ο πατέρας να πάει στη δουλειά και να κάνει και υπερορία. Έτσι, ο κάθε ένας αυτό που έχει να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό λέω είναι μεγάλη ψυχολογική χειρολαβή. Γι' αυτό λέω χαρείτε το, ζήστε το με όλο σας το σώμα, με όλο σας το μυαλό, με την καρδιά, με κάθε γωνία του σώματός, με όλη την ικμάδα της δύναμής σας. Ζήστε το όλο αυτό που γίνεται, την πορεία προς ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Τόσο δίκαιο, το πιο κρυστάλλινο, το πιο αντρίκιο, το πιο παλικαρίσιο ever. Δεν θα λύσει τα άλλα προβλήματα. Αλλά θα μας βοηθήσει να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Γιατί θα πάρουμε τεράστια ψυχολογία. Δείτε τον κόσμο πώς το ζει, με τι αδειμονία το περιμένει. Να ανοίξει η βαλβίδα, να φύγει η πίεση τόσων ετών. Που κορυφώθηκε πέρσι, ένα χρόνο πριν, σαν χτες. Ήρθε, που ήταν εκεί η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Σε 5-6 εβδομάδες μπορεί να είμαστε και φλού. Και σε 5-6 εβδομάδες. Τι θα είμαστε σίγουρα φλού. Φλού. Ζουμουσού σου λέω δεν είναι τίποτα φλού. Καλά αυτό είναι στανταράκι. Πάω καφού, πάω καφού, σου λέω ζουμουσού. Που το γράφουμε. Καλά φίλε, βάγκα κανείς. Λοιπόν, είχα, άκου να δεις, 3 τέτοια αρωματάκια χτες. Και κυλιόμασταν στα χόρτα, προσπαθούσαμε να πετάξουμε τον αετό και λέγαμε, στην τελική είπαμε στα φρύδια μας ο αετός αφού στις 5-6 εβδομάδες. Αυτό ρε φίλε, αυτό, αυτό. Αυτή είναι η χαρά, δηλαδή τον βλέπεις τον συνάνθρωπο σου που δεν τον ξέρεις στον δρόμο. Τον κοιτάς στα μάτια, σε κοιτάει στα μάτια, καταλαβαίνεις ότι είστε παοξίδες. Έτσι. Και... Τέλος, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει τη μεγαλύτερη χαρά. Έτσι. Θέλω να γίνω λίγο ο Γουίλι του ΠΑΟΚ για τον Άρη. Ο Γουίλι. Ναι, πώς είναι ο Γουίλι, ένας οπαδός του Άρη που βγαίνει και μιλάει συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Φρι Γουίλι. Φρι Γουίλι, ναι, φάλαινα είναι και αυτός, μάλλον. Κάνε μου, στιγμή, είναι παραγωγός αυτός. Ε? Είναι, παραγωγός είναι, κάνει εκπομπές. Οπαδός, πλήρως. Μάλιστα, ο Γουίλι, μάλιστα. Ο Γουίλι, ναι. Βγαίνει στο... Όχι ο θερμαστής. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, για πες λοιπόν. Τέλος πάντων, άντε να προχωρήσουμε. Άκουσες τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού για τον Άρη.
Ξανά τις δηλώσεις του. Άκουσα και τα δύο τα παιχνίδια να πω την αλήθεια και τον Μπάουκ και τον Άρη τους άκουσα στο ραδιόφωνο μας. Πηγαίνω ερχόμουν με τα μωρά, έπαιζε το ραδιόφωνο μέσα. Αλλά ο Άρης εμένα με φάνηκε ότι έπαιξε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά, ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Προσπάθησε, ξέρω... προσπάθησε όσο μπορούσε. Το προσπάθησε, μετά ήταν ένας ανύπαρκτος Άρης. Αλλά οι δηλώσεις, ρε παιδιά, ότι ξέρω εγώ, με μια καλή ομάδα. Δηλαδή, ένα έχω να σου πω. Έχω να σου πω, έχω να σου πω. Έξι λέξεις. Έξι λέξεις έχω να σου πω και θα κλείσουμε. Balance, confidence, determination, aggressiveness, huge quality and mental aggressivity, ρε φίλε. Φιλιά! Φιλιά! Πάμε, διάλειμμα. Μαέστρο, τι, άλλος ένας, ναι, καλημέρα. Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί, καλησπέρα την καλή βραδιά. Καλή βραδιά, τι κάνεις φίλε μου. Αγόρι μου, για πες. Καλά είσαι. Έλα, σ' ακούω. Ήθελα να πω, λοιπόν, 280 εκατομμύρια χρέωσε το ελληνικό κράτος η ΑΕΚ. Συγχαρίστηκαν. Κανόνι. Και ο Πολάκης 100.000 δάνειο πήρε και έγινε χαμός για τα 20 εκατομμύρια της Ζούρου στην ΑΕΚ όμως κουβέντα. Τίποτα. Έτσι. Κουκουλίτσα. Κουκουλίτσα. Όλοι οι κουκουβάγια από το βιβλίο πίσω του οργανισμού. Το βλέμμα. Δεν τρέχει τίποτα. 25 εκατομμύρια πήρε από το Champions League, πήρε με τα γραφάρι στο Γιαννιώτα. Τους ταΐζουν τόσο σαν νοητέρα. Τόσο. Ξυπνάνε σιγά σιγά πάντως. Έχω μια ελπίδα. Βλέπω ότι κάτι κινείται. Αν βλέπατε τα μηνύματα μετά από το 0-0 με τον πεθαμένο Βάζελο της Χάρτινης, μπήκα και είδα σχόλια στο ίντερνετ. Εκεί να δεις. Όπως και οι γάβροι με το Μαρινάκι έχουν αρχίσει και ξυπνάνε σιγά σιγά. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Τζάμπα Σοφιά, όχι Αγία Σοφιά. Τζάμπα Σοφιά είναι. Έτσι. Και ξαναρωτώ, η Εκκλησία, ναι. Η Μητρόπολη, ο Αρχιεπίσκοπος, πώς δίνεις άδεια για έναν χώρο που θα υπάρχει αθλητικό γεγονός μέσα και μπορεί να βρίζουν αύριο ο ένας και ο άλλος το οτιδήποτε, να δώσεις το όνομα της Αγία Σοφιάς. Δεν είναι ένα σύμβολο, αιώνιο σύμβολο της πίστης μας η Αγία Σοφιά. Πώς το παραχωρείς αυτό το πράγμα. Πώς και το σφετερίζεται μία μόνο μα ή είναι μόνο αυτή η καταγωγή της από εκεί. Με ποιο δικαίωμα το παίρνει. Αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα. Πες το ρε φίλε, Φιλαδέλφια, κίτρινο μαύρη Φιλαδέλφια, ξέρω εγώ, πες το οπωσδήποτε δες. Αγία Σοφιά, δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι τι, δεν. Ακριβώς, δεν έχει να κάνει με κάποιο όνομα τίτλο που έχει να κάνει με το ελληνικό κράτος, με τη θρησκεία. Θέλεις να τιμήσεις την Αγία Σοφιά, κάνε ένα ωραίο κλισάκι δίπλα στο γήπεδο και πες κύριε. Ορίστε. Το εκκλησάκι εδώ είναι η Αγία Σοφιά. Από εκεί είναι η καταγωγή μας. Yeah. Βεβαίως, άσε που είναι άσχημο το γήπεδο έτσι όπως γίνεται. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Το είδα. Δεν ξέρω, αυτό είναι περιορέξιος. Αλλά... Τέλος πάντων. Θα πω για τον Μαούζο ένα τελευταίο. Δεν ανησυχώ, όπως είπε και το παλικάρι πριν. Δεν ανησυχώ γιατί υπάρχει Ολιβέιρα Σάκοφ, Μπίσεσβαρ, Ολιβέιρα Μίσιτς, Πίσεσβαρ, Ολιβέιρα Κάνιας, Πίσεσβαρ, πέντε αγώνες μου, φίλε. Σωστό. Θα ανησυχήσω, ξέρεις πότε, όταν θα πάω προβληματικά και δεν θα έχω ούτε Βέρμπλουμ, ούτε... Ναι. Ο Βέρμπλουμ θα είναι έτοιμος. Ο Βέρμπλουμ... Ναι, αλλά πάλι δεν μπορείς προκριματικά μόνο με Βέρμπλουμ. Θέλεις και δεύτερο χάρι. Ναι. Κοίταξε, νομίζω το καταλαβαίνετε μετά από χθες, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, αδερφέ μου, ότι αλλάζει ολοκληρωτικά ο προγραμματισμός και πλέον μπαίνει στο κάδρο που λένε και οι μορφωμένοι και η απόκτηση ενός ακόμα πρωτοκλασσάτου αμυντικού χάρου. Κωστά, ο Κάνιας και ο Σάκοφ είναι φευγάτο καλοκαίρι, να το ξέρεις από τώρα. Ο Σάκοφ όχι. Και ο Σάκοφ θα φύγει. Δεν τα έχουν βρει ακόμα και δεν θα τον κρατήσουν. Εγώ πιστεύω θα φύγει ο Κάνιας, θα μείνει ο Σάκοφ. Έτσι τον πιστεύω. Ιούλιο θα πηγαίνουν οι μεταγραφές για τα προκριματικά. Δύο χα θα πάρουν. Αλλάζει πάντως σχεδιασμός, το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Πλέον αλλάζει επίπεδο. Φύγαμε τσάμπιον. Θα χρειαστεί καλύτερους παίκτες. Φυσικά. Επίπεδο Ολιβέιρα θα είναι οι μεταγραφές πλέον. Επίπεδο Ολιβέιρα. Έγινε αδερφέ! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa. Καταπληκτικό! Πάτε για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Μπαίνετε στην υγρασία. Όμορφα, ωραία στους υδρατμούς αυτά στις τζακούζι και κάνετε καταστάσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ο καθένας όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν έχει υπομείνει διάφορα. Ένας από αυτούς που έχει υπομείνει διάφορα και το βλέπετε όλο αυτόν τον καιρό είναι ο Γιώργος Μίνος, ο οποίος τόσο καιρό έχει υπομείνει ηρωνία, εμπεγμό, γελάκια, ξέρω εγώ, απαξίωση, έλα τελείωνε κτλ.
τώρα έχει έρθει η δική του ώρα και τους γλεντοκοπάει. Όπως η ζωντανή σύνδεση που έκανε η Αθλητική Κυριακή, που ξεκίνησε, απορώ πως δεν ξεκίνησε με τη δημιουργία της Λαγάνας αυτή την Κυριακή, τους γλεντοκοπάει, τη μία με το σκουφί που έβαλε και αυτή την Κυριακή με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και τελειώντας να πούμε ότι ο κόσμος στην Θεσσαλονίκη έλεγε εάν θα πάτε αύριο στον Τύρναβο, διότι είναι τα... εκεί το Μπουρανί, εγώ θα πάω στον Τύρναβο αύριο, στον Μπουρανί με τους Φαλούς. Αν θα πάτε κι εσείς εκεί, κάποιοι από συναδέλφους αξίζει τον κόπο για τα κούλουμα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Γιώργο, ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Γιώργο, ραντεβού. Α, έτσι τώρα, σας κόπηκε η λαλιά. Σας κόπηκε η μιλιά. Σας κόπηκε. Μαζί σου, μείνω. Πόσες φορές δεν τον κόψανε, πόσες φορές έπρεπε να βγει να πει μετά από αδικίες μετά. Και αυτός, έτσι. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Έχει έρθει και στο μαγαζί ο Μίνος Παλίκαρος, φίλε. Εντάξει. Παλίκαρος, είναι πραγματικά η φωνή του ΠΑΟΚ, δηλαδή κάνει αγώνα. Πληρώνει φυσικά, αλλά κάνει αγώνα, φίλε. Είναι... Έχει πει πολλές φορές. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που πολλές φορές τον αντιμετώπιζαν. Έτσι, ό,τι και αν είναι ο Μίνος. Μπορεί να αρέσει ή όχι, δεν εξετάζω αυτό. Δεν το γουστάρουν και όλοι, αλλά δεν μιλάω γι' αυτό. Τα χώνει τουλάχιστον τα λέει. Επειδή ο Μίνος όμως στην Αθλητική Κυριακή, καλός ή κακός, μιλάει για τον ΠΑΟΚ, στο πρόσωπό του λοιπόν, τόσα χρόνια βλέπουμε την ειρωνία, βλέπουμε το κόψιμο, βλέπουμε την απαξίωση, έτσι. Μια βιασύνη συνέχεια να τον περάσουν στο γρήγορο σιλί, θα μας πετάξει και μια ρουκέτα και θα μας στείλει, κατάλαβες. Τον έχουν στο βιαστικό. Ρε, τους γλεντάει τώρα, σου λέει, ήρθε η ώρα μου. Ναι, ρε φίλε, ωραία τώρα. Αυτό τα παρέδεισα, αρέσει, θέλω να ξεκινήσουμε. Περαστικά στο Μαωρίτσιο, φίλε. Σαν αθλητής χρόνια είναι... Ο τραυματισμός είναι το πιο άσχημο συνέστημα. Ναι. Αλλά στον ΠΑΟΚ, φίλε, έχουν προνοήσει, έχουν ήδη εναλλακτικές λύσεις. Φυσικά ουδήσαμε την κατάσταση τους. Μεγάλη απώλεια, αλλά ήδη έχεις λύσεις από πίσω, έχεις Κάνιας, έχεις Μίσιτς που μπορούν να παίξουν και να πάρουν παιχνίδια, γιατί η ομάδα φρόντισε, δεν έμεινες χωρίς αντικαταστάτη, γιατί όμοι γίνεται υπάρχει και η κακιά στιγμή στον αθλητισμό. Δεν είναι, ξέρεις κάτι, εδώ πραγματικά η διοίκηση φρόντισε, ρε φίλε, να έχεις το καλύτερο υλικό, ο Λουτσέσκου να έχει τις καλύτερες επιλογές. Βλέπεις και μείνουν εκτός 18ος. Εμείς πραγματικά πηγαίνουμε στο Τούμπα και είμαστε μόνο για φωνή και να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Αυτό. Και τι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εγώ έτσι αισθάνομαι, δεν ξέρω άμα είμαι λάθος ή τόσο αισιόδοξος. Δεν είσαι ο μόνος. Η ομάδα δουλεύει μια μεταγραφική περίοδο μπροστά, δουλεύει σε βάθος και βλέπουμε ότι αυτό το υλικό που έχουμε στον ΠΑΟΚ δεν το είχαμε ποτέ. Αυτή τη σιγουριά, αυτή την αυτοπεποίθηση. Δεν είσαι ο μόνος. Μπαίνει, βγαίνει, βλέπεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ ένιωσα ότι το χειμώνα οι μεταγραφές δεν έγιναν τόσο για το τώρα όσο για το μετά. Ασχέτως που βλέπεις, είναι καθοριστική η συμβολή του Ολιβέιρα, είναι καθοριστική η συμβολή του Σφιντέρσκι. Ο Ίγκασον ακόμα δεν έχει μπει και από αυτόν πιστεύω θα δούμε σπουδαία πράγματα. Ο Ερίκε θα βρει το πάτημά του, βγάζει νευρικότητα, πρέπει να ηρεμήσει. Πρέπει να χαλαρώσει και να δείξει αυτά που πρέπει. Ο Ερίκη, εγώ ξέρω τι πιστεύω, Κωστή, επειδή νομίζει, ίσως να νομίζει ότι έφυγε γιατί ήταν πολύ ατομιστική και αυτή την μπούκα και το βλέπω πάρα πολύ, έχει γίνει πιο ομαδικός, γυρνάει την μπάλα πίσω, κάνει. Δεν έχει αυτή την που έβαζε το κεφάλι κάτω και τους έμπλενε και έμπαινε μέσα στην περιοχή. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι φόβος ή αν τον έχουν πει ότι ξέρεις κάτι, θα γίνεις πιο ομαδικός και αυτό το ατομικό που είχες ξέχνατο. Δεν ξέρω, δεν είμαστε μπροστά να δούμε. Επειδή τους μιλάει πάρα πολύ κατηδίαν ο Ρασβάν. Θεωρώ ότι και εκεί και του έχει μιλήσει και θα του μιλήσει. Πάντως από τον Ερίκη ακόμα, ενώ βλέπεις διάθεση, βλέπεις πρεμούρα να προσφέρει, δεν έχουμε δει ακόμα αυτό που θέλουμε. Έτσι. Και δεν έχουμε. Άλλοι, για το γήπεδο, άμα θέλω να έχει το αγιά μέσα, στο κάνω για κλεψιά, ρε παιδί μου, εντάξει. Ντροπή. Καθηγητές είναι. Φίλε, πέρα από το τι πιστεύεις, σαν οπαδός, δεν μπορεί. Αυτό είναι ένα αιώνιο σύμβολο της χριστιανοσύνης, της ορθοδοξίας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το παίρνεις εσύ και να το βάζεις. Άιντε, Αγία Σοφιά το γήπεδο, συγγνώμη λίγο. Να βγω κι εγώ να το ονομάσω Άγιος Δημήτριος, να βγει κι άλλος να πει να πούμε η Παναγία, να πει άλλος να βγει ο Χριστός. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα μέσα που θα βρίζουν αύριο αυτοί θα βρίζουν. Εκεί που θα βρίζουν μανάδες, ας πούμε. Ή θα βρίζουν τη Μακεδονία μέσα σε αυτό το γήπεδο.
Εκεί βάζεις αυτό το όνομα και το επιτρέπει η Εκκλησία. Ας τι κάνει το κράτος, πετάει χαρτά ετώ. Η Εκκλησία δεν πρέπει να πει απαγορευτικό. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς το όνομα της Αγίας Σοφιάς εκεί. Σίγουρα. Έτσι. Δεν είπαμε να μην κάνουν γήπεδο, το κάνουν, είπαμε. Τα φράγκα είναι έτοιμα. Να τα 20. Έτσι. Πάντως δείξαμε, φίλε, μέσα στην Τούμπα ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ούτε τριμέρα ούτε τίποτα. Είμαστε μια γροθιά. Αυτό. Δεν γλιτώνουν με τίποτα. Από αυτό που φοβούνται δεν θα γλιτώσουν. Καλή συνέχεια, ακουστή. Φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, για ακόμα 10 λεπτά και λιγότερο μπαίνετε στην κλήρωση για καταπληκτικό τρίμερο στο Λίθος Hotel & Spa. Ένα πραγματικό στολίδι στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στο χωριό στο Καϊμά Ξαλάν. Ένα υπέροχο μέρος να περάσετε καταπληκτικά 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό μέσα. Δίνουμε κάθε εβδομάδα ό,τι μπορούμε, δίνουμε, να ξέρετε. Δεν είμαστε από την Πάρο. Δεν μας αρέσει η Πάρος. Μόνο να δίνουμε, αυτό θέλουμε. Καλημέρα! Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Ναι, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Ιεροψάλτη. Καλώς τον Ιεροψάλτη. Έλα. Λοιπόν. Ρώτησα τον μπαμπά και μου είπε, αυτός που είπε ο ψάλτης ήταν ο πρώτος από όλους. Πώς τον είπες, θυμίζε μου λίγο όνομα. Θρασίβολος Θανίτσας. Αυτός. Αυτός ήταν πάνω από όλους. Άρα είχε δίκιο, λέει ο φίλος σου που βγήκε ο Ιεροψάλτης. Σε δικαιώνω δηλαδή, να ξέρεις, γιατί εγώ δεν είμαι. Ναι. Ιδήμων, λοιπόν, αλίμων. Τώρα για να δικαιώσουμε και την προσφυγιά. Τούτοι εδώ γάτο έχουν χάσει τη διαδηλωμένη να λέγονται προσφυγικό σωματείο. Σηκωθήκανε, φύγανε, πήγανε στην Αθήνα, γίνανε σαν κι αυτούς. Ανοίξαν τα φτερά του αετού τους, δεν μέκου τι πετάνε. Σωστό. Δεν το δικαιούται το προσωνύμιο προσφυγικό σωματείο. Εμείς έχουμε ιδεολογικό υπόβαθρο. Πρόξε τι λέω. Ιδεολογικό υπόβαθρο. Όχι μόνο ιδεολογικό, και ξέρουμε συμπεριφοράς. Ξέρουμε από πού ερχόμαστε, ξέρουμε τι περιμένουμε. Ακριβώς. Τι υπομείναμε. Ξέρουμε ποιο είναι το όνειρό μας. Τώρα όσον αφορά για το θέμα της Αγίας Σοφίας. Για να το καταλάβουμε καλύτερα. Όταν μπαίνω μέσα σε μια εκκλησία της πόλης, ξέρω εγώ που πηγαίνω, το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι στο πάτωμα. Ξέρεις γιατί? Μην δω κανένα ανάγλυφο δικέφαλο. Και ζητάω από τον κάθε ιερέα να το ξυλώσει και να βάλει οτιδήποτε άλλο. Για να μην τον πατήσεις. Ναι, από τη στιγμή που κάτι μπαίνει σε σημαία γίνεται σύμβολο. Βεβαίως. Όπως δεν έχουμε σταυρό στο πάτωμα, δεν έχουμε ελληνική σημαία. Σωστό. Έτσι δεν πρέπει να έχουμε και το δικέφαλο. Για τον ίδιο λόγο. Γιατί μπαίνεις και τον πατάς. Ακριβώς. Για τον ίδιο λόγο το όνομα που δίνεται σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι λατρευτικός χώρος, ορθόδοξος λατρευτικός χώρος, στην προκειμένη περίπτωση η Αγία Σοφία, δηλαδή ο Θεός, ο ναός του Θεού Σοφίας. Αυτό αποτελεί ύβρι καταρχήν και είναι παράνομο και αντίκειται στο αίσθημα το θρησκευτικό οποιανού. Πίστεψέ με, σου μιλάω απόλυτα ειλικρινά, ακόμα και εμείς αν το κάναμε θα με εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Αυτό λέω, δεν το κάναμε ποτέ. Θα με ενοχλούσε και θα το στυλίτευα, να το ξέρεις. Θα το σημείωνα αυτό. Μα ξέρεις, είναι διάχυτη. Επειδή όμως σεβόμαστε, εμείς συμβόμαστε τα έργα. Είναι διάχυτη η πεποίθηση στον κόσμο ότι αυτό το πράγμα, αυτό το γίνεται από το, για το Θεαθήνε, είναι και καπηλεία. Ακριβώς. Πώς παίρνεις εσύ την Αγία Σοφιά? Πάρε κάτι δικό σου. Πες κυτρινό μαύρος δικέφαλος. Μα είναι κάτι το οποίο ανήκει μόνο σε λατρευτικό χώρο. Ακριβώς. Το πώς το σφετερίζεσαι αυτό. Και λατρευτικός χώρος στην Ορθοδοξία είναι μόνο η Ιερήνα ή η Εκκλησία. Πώς το σφετερίζεσαι. Δηλαδή και πάλι το λέω για όποιους πιστεύουν. Εντάξει. Κάποιος μπορεί να μην τους νοιάζει. Αλλά για εμάς που πιστεύουμε και νοιαζόμαστε. Αυτό το αναφέρω. Και δεν το λέω με ζήλια. Έτσι. Okay, θα κάνουν γήπεδο και εμείς θα κάνουμε. Και μάλιστα εμείς θα το κάνουμε με τα δικά μας χρήματα. Δεν θα πάμε να πατήσουμε πάνω στο Κοσμάκι την ένδια. Να πάρουμε 20 εκατομμύρια έτοιμα. Αλλά λέω, δεν έχει να κάνει με ζήλια. Με ενοχλεί που αυτό το όνομα, που είναι ένα αιώνιο πρόκειται σύμβολο, για σύμβολο Κωνσταντίνο, και μάλιστα ταλαιπωρημένο και βεβηλωμένο τα τελευταία χρόνια, έρχεται ο άλλος και τσαπ το κολλάει σάκι το γήπεδο. Για κάτσε ρε Λεβέντη. Για κάτσε ρε Λεβέντη. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα περιορέξος. Έγινε η ροψάλτα μου. Να είστε γερός. Να είστε καλά, γεια. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τελευταία. Κώστα. Τι. Τι κάνεις. Έλα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις. Τι φτιάνς.
Όλα καλά, ρε. Ωραίο. Πώς εγώ λέμε... Κωστή την Κυριακή. Αντώνη, πώς λέμε Barnes, τι φτιάνς. Έλα, Αντώνη, σ' ακούω. Την Κυριακή, ναι. Εγώ την Κυριακή, φίλε, με... στο παιχνίδι του Άρη κύλησε ένα δάκρυ από το, από τα... ναι, ναι. Από το... στο μάγουλό μου. Καυτό δάκρυ. Δηλαδή η αντίσταση ήταν παρομοιώδης. Με θύμισε, ρε φίλε, Αγγλίδα, 4 ώρα τα ξημερώματα, καλοκαίρι στα μάλια, ρε φίλε. Η ίδια αντίσταση δείξανε. Ναι. Έτσι είναι. Άσε ρε τώρα, δηλαδή, όταν λέμε μετά εμείς μια πόλη, μια ομάδα, είμαστε κακοί, ρε φίλε. Ο Κιώσης γελάει με την παρομοίωση, να ξέρεις, δηλαδή είναι... Ενέρεση δηλαδή. Τέτοια αντίσταση, έχεις πάει ποτέ προς τα εκεί? Δεν έχω πάει, φίλε, δεν κυκλοφορώ σε τέτοια μέρη. Αλλά καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Σιγά παπαδοπέδι, σιγά, ντράπηκες. Δεν, σε τέτοια μέρη όχι. Και όχι τίποτα άλλο, δεν έχω σε καμία εκτίμηση τις Αγγλίδες. Γι' αυτό, όχι ότι... Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω απόλυτα το σκεπτικό σου, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτά. Κρατώ το καυτό δάκρυ που κύλησε. Ναι, εσένα δεν κύλησε καυτό δάκρυ? Και από τα δύο μάτια. Όταν γίνεται το 2-1 και είναι όλη η άμυνα του Άρη και κοιτάνε με αυτό το βλέμμα, το Ποντέσε, με αυτό το βλέμμα γεμάτο κακία. Και το ματιάζουνε, ρε φίλε. Το παιδί ζαλιζότανε μετά. Αλλά αυτά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Έτσι. Έτσι. Το βέρτικο του Φετβατζίδη που δεν ήξερε τι να την κάνει. Στις αντιπιθέσεις. Λέω, όχι, τι γίνεται, ρε παιδιά τώρα, τι γίνεται. Εγώ πάντως τους βλέπω κάνουν το 2-1 και δεν πανηγυρίζουν, ρε φίλε. Μπορείς να μου εξηγήσεις το λόγο. Συμφωνώ με κάποιον που είπε, δεν θέλω να λένε ότι με τη δική τους τη νίκη με βοήθησαν να πάρω το πρωτάθλημα. Κωστή, την Κυριακή, το Σάββατο κερδίζω εγώ και η μεγάλη ομάδα που υπάρχει στην Αθήνα που λέγεται Παναθηναϊκός, πρόσεχε και να μου τη γουστάρουμε, είναι μεγάλη ομάδα και παίζει όλα τα παιχνίδια στα ίσα. Θα κερδίσει και θα είμαι τη Δευτέρα στο συν 10, φίλε. Αγόρι μου! Σε φιλώ! Και μετά με δύο ισοπαλίες, φίλε, κλειδώσει το πρωτάθλημα. Γεια σου, Αντουάν! Γεια σου, Αντουάν! Κλείστε από τώρα θέσεις. Κλείστε από τώρα θέσεις στα φανάρια εκεί στην Εθνική Ζαμίνης. Καλημέρα! Τελευταία γραμμή για σήμερα, βγάζει και τον νικητή. Καλημέρα σας! Καλημέρα, αδερφέ μου, όπου μεγάλη τρέλα, ρε, να κλείνεις. Έτσι, φίλε, εσύ όλοι οι άλλοι τα support, εσύ βγαίνεις λαϊκός. Βγαίνεις και λες τώρα, νύχτα ξελογιάστρα, δικό σας, και το δίνεις κάτω στο λαό. Νύχτα όμορφη. Και κάπνες και λαχούρι πουκάμισο και χαμός, φίλε, και αναβοκατεβόμενες πίστες και τρίχα, ξέρεις, πολύ μεγάλη, ε. Και αλυσίδα. Να κάνε το σταυρό, ρε, φίλε. Κανονικά, φίλε. Να βγαίνει ο Ιντιάνα Τζόνς με την σπάθα να πούμε να προσπαθεί ανάμεσα να βρει από το μαλλί Αναστόπουλος Ρεξόνα. Το σκίσε δεν υπάρχει λοιπόν. Καταρχήν σ' άκουγα όλη την εκπομπή, δεν το ζητάω. Θέλω να πω μια, να σε ευχαριστήσω γιατί πήγαμε και είδαμε, κερδίσαμε τα εισιτήρια και πήγαμε και είδαμε τον αγώνα. Μπράβο. Να ευχηθώ σε όλους καλή Σαρακοστή με υγεία και να μας αξιώσει ο Θεός. Να πάμε δυο φορές στο Λευκό Πύργο. Βεβαίως. Μέσα με μια εβδομάδα διαφορά. 5-11. Θέλω να πω, μακάρι να κάτσει ο Μαουρίσιο εδώ για τη θεραπεία, για να μπορεί να είναι στο γλέντι, γιατί θα χάσει πολύ πράγμα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, επειδή πήγα με την οικογένειά μου, είδα και στην 7 και στην 8 και γενικά στο γήπεδο πολλές οικογένειες. Μπράβο σε όλους. Ακριβώς. Πολύ αυτό σημαντικό. Είναι. Αυτό που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα, η οικογένεια. The family with the huge quality. Ναι. Το μόνο αρνητικό που θέλω να τονίσω είναι ότι από το 82-83 ξεκινούσε ο κόσμος και έφευγε. Ναι. Το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι μια παράσταση. Τελειώνει. Δεν πρέπει. Και κάθεσε να τους χειροκροτήσεις. Ο λόγος το ξέρουμε ποιος είναι, τα παρκαρίσματα κτλ. Αλλά μέχρι τέλους. Μήνε παραπάνω. Έτσι, χειροκρότησε όρθιος την προσπάθεια των παικτών. Έτσι και μετά. Εντάξει. Παιδιά, έχουν άλλες δύο παραστάσεις, τις οποίες μου λέει ο γιος μου, ποιος θα έρθει, ρε μπαμπά, με λεβαδιακό. Ποιος θα έρθει, λέω. Ποιος δεν θα προτωθεί. Ποιος δεν θα προτωθεί. Δώσε και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 77 για να δώσω τον τυχερό και φεύγεις. Το 72 που είναι η χρονιά μου. Φιλιά, κοντοσύρι είσαι, κοντοσύρι, ασπρίσαν οι κρόταφοί μας. Άντε. Γεια σου, γέρο, θα φύλλω. Γεια. Λοιπόν. Βγάτε και αέρα, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Βγάτε γραμμή και αέρα, κάτσε να δω ποιος κέρδισε. Περίμενε.
Καλημέρα στην Έρτη Καραγιάννη. Καλημέρα στη Χούκλια την Άννα. Σε 5-6 εβδομάδες είμαστε πρωταθλητές, δεν μπορώ να περιμένω. Βάλαμε στην κλήρωση για το τρίμηνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέω Σοκράτης ο Κυριάκος. Γεια σου Λαναρά Κώστα. Γεια σου Γιώργο Γιαννήση. Γεια σου Αφροδίτη. Γεια σου 634. Πηγαίνω 424 για Αξονική. Γεια σου Άννα Χούκλια. Γεια σου Αδαμίχο Σπύρο. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Δώρο για τη σύζυγο. Βάλαμε στις κληρώσεις, λέει ο Αλέξανδρος Σουποπόρης. Γεια σου Δημητράκη μου, να είσαι γερός. Ευχαριστούμε για την υπέροχη καθημερινή παρέα, λέει Χριστίνα Γιατζηγιάννη. Γεια σου Ιάννα Φωτιάδου. Γεια σου Καραλιά Θωμά. Οδόν Πιερίας. Λοιπόν. Τυχερός της ημέρας. Τυχερή. Ιβέρου Χρύσα. Μαριλής βγάλε 6984 σε 305. Καλή Σαρακοστή, βάλαμε στην κλήρωση για τρίμερο να κάνω έκπληξη στο αγόρι μου. Να πάμε να περάσουμε όμορφα. Βέρου ή Βερού. Δεν ξέρω πάει ο τόνος. Για το Χρύσα είμαι βέβαιος. Ιβέρου Χρύσα κερδίζει το τρίμερο. Βγάλτε άμα μπορείς, άμα τη βρεις. Να τη βγάλουμε αέρα, Μαριλής. Θυμίζω, χορηγή δεύτερης ώρας. Λουκάς Χαλβάς, κορυφαίος πεντανόστιμος. Δεν όθεσε τίποτα, δεν έκανε σκόντο στα υλικά του. Η συνταγή που έφεραν οι παππούδες από την πόλη, από τη γενέτειρα. Καταπληκτικά. Μπείτε στο lucas.gr για να δείτε γιατί μιλάμε. Πεντανόστιμα. Φυσικά, Domino Sports Cafe. Μπότσαρη 132. Μπότσαρη 132, 950, 950. Και γιγαντοοθόνες και καταπληκτικά πράγματα και πιατάρες υπέροχες. Εκεί βλέπετε τα μάτς. Στην Μπότσαρη 132 Sports Cafe. Και εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικές γεύσεις, υπέροχα πιάτα. Βγαίνει η Μαριλής, είναι έξω. Παίρνει τηλέφωνο. Περιμένουμε να μήπως βγάλει την νικήτρια, να την βγάλουμε αέρα. Λαδόκολα λοιπόν από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Καταπληκτικές γεύσεις σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Εκεί στα Ελευθέρια 705-750. Υπέροχα πράγματα. Ζήστε το όλο αυτό. Δεν πέφτει με τίποτα. Καλά ρε Ζιντάν. Έγινες ο Τάκης Λεμονής της Ρεάλ. Σε αποθεώσαμε που έφυγες στον κολοφόνα της δόξας. Τους άφησες όλους σύξυλους και τώρα ξαναγυρίζεις. Γίνες ο Σερ Τάκης Λεμονής της Ρεάλ. Μη ρε φίλε, μην το κάνεις αυτό. Άσε το μύθο σου να είναι ζωντανός. Μην ξύνεις την ιστεροφημία σου. Μην ξύνεις. Βρήκαμε την κοπέλα. Όχι. Δεν σηκώνει. Δεν σηκώνει. Πρέπει να φύγω γιατί τρώω χρόνο από τα παιδιά. Έρχεται η Τρόικα. Έρχεται το τρίδεμο το φοβερό. Καταπληκτικά πράγματα θα ακούσετε και σήμερα από την Τρόικα. Εμείς σας φιλούμε γλυκά στη μούρη. Ζούμου σου λέμε, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ευχαριστώ τον Χρήστο Κιώση που και σήμερα στάθηκε βελανιδιά. Στάθηκε αραράτ πάνω από την κονσόλα. Φιλιά πολλά. Bye, 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 bye.